Τα φιλαράκια μας, καλό απογευματάκι εδώ από την ερωτική Θεσσαλονίκη. Ερωτική είναι πάρα πολύ σίγουρα. Τροπεοφόρα. Τώρα θα κάνουμε λίγο. Θα κάνουμε έρωτα. Να βάλουμε και το κατάλληλο τραγούδι από κάτω. Θα μου δώσεις 5 λεπτά. Και 7, μα θες. Ότι να κάνουμε, βάλουμε ένα τραγούδι από κάτω, να παίζει σε χαλί σου. Ναι. Να κάνουμε έναν έρωτα όλο τρέλα. Όχι, θα έρθει και η ώρα αυτή. Όχι, μη Μιχάλη μου. Θα έρθει και η ώρα. Τον είδα πολύ φουρτουνιασμένο και επειδή θέλει να πει μπουκαδίρο. 15. 15. Τώρα πρωταθλητή, ότι δεν σε μεγάλη καρδιά. Η πιο. Ερασιτεχνική λειτουργία αστυνομίας στον πλανήτη πρέπει να είναι η ελληνική. Έλα να σε έχω εδώ, παιδιά, 15 λεπτά. Η πιο ερασιτεχνική αστυνομία στον πλανήτη και λειτουργία της πρέπει να είναι η ελληνική. Και δεν αναφέρομαι φυσικά αυτή τη φορά μόνο στους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν εντολές, αλλά και στους ανθρώπους που την εφαρμόζουν. Σήμερα λοιπόν πράγματι υπήρχε η ενημέρωση από τους ανθρώπους του Άρη ότι θα περάσει το πούλμαν από την οδό Παναστασίου για το ξεπροβότισμα σε εισαγωγικά της αποστολής. Μάλιστα. Πράγματι η αστυνομία, όπως έβγαλε ανακοίνωση και την Κυριακή ότι απαγορεύονται οι συναθρήσεις και ο κόσμος να μαζευτεί, το έβγαλε και σήμερα. Ναι. Την Κυριακή λοιπόν, πολύ σωστά και ορθά έπραξαν οι άνθρωποι, δώσα τη δυνατότητα στους φίλους του ΠΑΟΚ να ακολουθήσουν την αγαπημένη της ομάδα και ήταν πολύ φυσιολογικό ως έναν βαθμό. Παρόλο που εγώ το έβρισκα λάθος, λέω να ακολουθήσουν την ομάδα τους. Ναι, ως ένα σημείο και μετά μείναν όλοι στην Κούμπα. Πήγαν στην Καμάρα οι άνθρωποι. Ναι. Κανονικά όλα τα αντίθετα από ό,τι έλεγε η αστυνομία. Και εγώ δεν θα βάζω με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Τώρα θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Γιατί ναι. Ξέρω ότι μην πιάνεστε από τις λέξεις. Δεν θέλω να ασχοληθώ με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ αφού τα κατάφεραν και πολύ καλά έκαναν. Λοιπόν, σήμερα αντίστοιχα τους είπανε μπροστά στα μάτια μου, γιατί ό,τι βλέπω λέω. Ναι. Ό,τι βλέπουμε τα ματάκια μου. Καταρχάς, να πω λίγο κάτι. Ο Μιχάλης ήταν στο λεωφορείο μαζί με τον κόσμο. Κανονικά. Ήταν εκεί. Άρα έχουμε αυτό από τη μάρτυρα, έτσι. Τους είπανε τους ανθρώπους. Ναι. Θα βγει η ομάδα στο περιφερειακό, από εδώ πλαστήρα, όλο πάνω περιφερειακό. Okay. Και θα φύγουμε. Ακολουθήσουν. Όχι, λέει, δεν θα φύγει ούτε η αποστολή. Άμα δεν φύγετε. Ούτε η αποστολή δεν θα φύγει. Άμα δεν φύγετε, δεν θα φύγει ούτε η αποστολή. Ναι. Φωνάζουν 2 δημιουργίες εξτρά. Έχει 4 κλούβες στο Χαρλάο. Λες ότι θα γινόταν πόλεμος. Φωνάζονται τις δημιουργίες να έρθουν κοντά και μάλιστα ενημερώνουν και τους φίλους του Άρη, μάλιστα τους ανθρώπους που ήταν εκεί, ότι αν δεν αποχωρήσουν θα επέμβει η αστυνομία. Κάθονται λοιπόν οι φίλοι του Άρη εκεί, σου λέει να περιμένουμε, δεν μπορεί να είναι τόσο παράλογη η διαδικασία αυτή. Μέχρι τον περιφερειακό είπαν θα πάνε την αποστολή. Μια ευθεία πάνω δηλαδή. Όλα την πλαστήρα μου πάρει. Σε πάνω βγήκε περιφερειακό. Μια ευθεία, μια ευθεία πάνω. Παιδιά, για όσους δεν γνωρίζουν, ας πούμε και είναι εκτός Θεσσαλονίκης, από το Βικελίδης, αν τραβήξεις μια ευθεία πάνω, βγαίνεις περιφερειακό. Δεν κάνεις τίποτα. Όλοι οι Βούλγαροι. Ναι. Στο ξεκίνημά της. Η πλαστήρα. Δίας. Η Παπαναστασίου. Δίας. Ζήτα. Ματ και κλούβες. Λες και γίνεται πόλεμος του Χαρλάου. Δεν το ξαναδεί αυτό. Ούτε στο μάτς με τον. Τόσες κλούβες έχω δει μόνο στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Στο Άρης ΠΑΟΚ. Δηλαδή που. Εντάξει, δεν υπήρχε κάτι άλλο συμπόλαιο να πει. Ήταν μόνο οι φίλοι του Άρη που δεν ήταν. Και τους λένε, ναι. Αφήστε μας να πάμε. Ναι. Να ακολουθήσουμε την αποστολή μέχρι τον περιφερειακό. Δεν αφήνει κανέναν. Ναι. Δεν αφήνουν να φύγει ούτε αποστολή. Α, ούτε αποστολή. Κάποια στιγμή λοιπόν, για να μην ταλαιπωρούνται οι ποδοσφαιριστές που είναι μέσα στο λεωφορείο. Σωστά. Τους λένε, παιδιά, αφήστε να φύγει η αποστολή με τα 2 αυτοκίνητα που τη συνοδεύουν. Οκ. Okay. Ναι. Και εμείς θα βρούμε τι θα κάνουμε. Πράγματι, λοιπόν, φεύγει η αποστολή. Πόσο κόσμο είχε, έτσι περίπου. Δηλαδή, τώρα εσύ πόσο το είχε. Θα σου πω, θέλω να είχε κοντά στα 1000 μηχανάκια. Όχι, 500 μηχανάκια. 500 μηχανάκια. Γιατί κάποια από αυτά τα είδα και εδώ συντούμε σε λαμπράκι πάνω. Είχε, είχε 500 μηχανάκια. Ναι. Δηλαδή. Λιγότερα από 500, αλλά του είδα. Ναι, ναι, ναι. Είχε τώρα 100, α πούμε, αποφάσισαν να έρθουν προ τα πάνω. Ναι, 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 100%. Ναι. Λοιπόν, και σου λέει, θα βγούμε μέχρι πάνω και θα φύγει η αποστολή κανονικά. Ναι, okay. Ναι. Δεν αφήνουν. Ναι. Λένε στον κόσμο θα φύγει τώρα και μετά θα φύγει η αποστολή. Σταματάει ο κόσμος, φεύγει η αποστολή και τώρα γίνεται το εξοργιστικό. Φεύγουμε με τον Γιώργο τον Στράτζαλη και οι δύο διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι, μέλος της ΕΣΥΕΜΘ ένας, μέλος του ΨΑΤ το άλλος και φεύγουν να ανεβούμε την πλαστήρα. Και έχουν βάλει μπλόκο και στην πλαστήρα. Α, και ψηλά, πιο ψηλά, ναι. Και σταματάει ο αστυνομικός και λέει περνάνε μόνο τα αυτοκίνητα και δεν περνάνε οι μηχανές. Καμία μηχανή να μην περνάει. Και δεν μπορεί να φύγετε εσείς. Και, μπορεί... και τους φωνάζουμε και τους λέμε: είμαστε δημοσιογράφοι, θα περάσουμε. Όχι, δεν θα περάσει κανένας. Θα φύγετε, λέει, σε 20 λεπτά. Καταλαβαίνεις τώρα, λέμε. Σε 20 λεπτά. Να γίνεται τώρα γάμος. Τους λέμε: ποιος είναι ο αξιωματικός εδώ.
Κανονικά με τις ταυτότητες. Δεν είναι ότι έχουμε βγάλει τις ταυτότητες δημοσιογραφικές του, τις δείχνουμε όλα κανονικά, τυπικά. Ναι. Στην αρχή ήρεμα και μετά από κάποια στιγμή να σου λέμε: είναι παράλογο αυτό που κάνετε. Είναι γελίο. Ναι. Δεν μπορεί να μην αφήσει δημοσιογράφος να πάει στη δουλειά του πρώτα απ' όλα. Εννοείται. Και οι δύο, και δεν, είναι, δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι κάνουμε μισό χρόνο, είμαστε μαζί με την ομάδα, έχουμε δει δύο πράγματα. Είμαστε διαπιστευμένοι με χαρτιά, όλα κανονικά. Ναι. Όσοι λέει δεν θα πάτε πουθενά, δεν περνάει κανένας. Πίσω μας ακριβώς. Άσχετοι ζευγάρι με μεγάλες μηχανές. Οι μηχανές να μην περνάνε, τα αυτοκίνητα περνάνε. Τώρα έχει γίνει ουρά από άσχετες μηχανές. Ναι. Δεν ήταν καν στην πορεία του Άρη αυτή. Ναι. Φεύγουμε μετά από 15 λεπτά. Σας έχουν εκεί μαντρωμένους. Δεν φεύγει η μηχανή. Πώς έκανε μας το λέμε, πάρε έναν αξιωματικό ναι. να τον ενημερώσει τι είναι αυτό που σου λένε. Γιατί όσοι λέει θα πάρετε εσείς το 100 να μου κάνουν επίπληξη. Λέω θα πάρω εγώ να σε κάνω επίπληξη το 100. Αφού εσείς το 100. Αφού εσείς να πάρω την αστυνομία να έρθει για την αστυνομία. Πάρ το 200, αν πουλήσει τρέλα. Τι να το πω, δηλαδή. Θα πάρω το 200, πες. Όσοι λέει θα πάρετε την αστυνομία, αλλιώς δεν φεύγει κανείς από εδώ. Του λέω, μπορείς να διαβάσεις τι γράφει αυτό το πράγμα που κρατάμε στα χέρια μας. Μπορείς να διαβάσεις, έχεις τη δυνατότητα να το διαβάσεις. Λέει, αυτή είναι η εντολή που έχω πάρει. Λέω, η εντολή που έχεις πάρει είναι να μην περνάνε αυτά, θα συνοδεύσει την αποστολή. Δηλαδή, κάποιος που ενδεχομένως δεν είχε πρόβλημα υγείας και είχε μηχανάκι. Εγώ πλήρω. Εγώ που μένω εδώ, πιο πάνω, στην Πηλαία. Ναι, εγώ σου λέω είναι ένας έχει μηχανάκι και από πίσω άλλος έχει πάθει. Δεν περνάς. Έχει με μηχανάκι, θα πεθάνει γιατί. Δεν περνάς. Αυτό το πράγμα το να μπορούμε να ελέγχουμε τις καταστάσεις, τι και πώς, γιατί δεν το δουλεύετε λίγο και σε αυτό το κομμάτι. Δεν όλα ίδια. Δεν έχουν κριτική ικανότητα. Κριτική ικανότητα, μπράβο. Ήταν μια γελία λειτουργία. Γελία, είναι γελή, όχι όλοι. Αλφα, αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να διαχειριστούν τις καταστάσεις. Και τι κατάφεραν με αυτό? Πήγε ο κόσμος από τους άλλους δρόμους και πήγε στα Μάλγαρα. Δηλαδή, εγώ σου πω το εξής. Οδηγήσαν τον κόσμο για να βγει στον περιφερειακό και να κλείσει τον περιφερειακό. Και κλείσανε για δύο λεπτά τον περιφερειακό. Ναι, γι' αυτό βλέπω εδώ κινησούλα. Νωρίς, μέτωπο προς δυτικά, εκεί πάνω από την Τούμπα. Ναι. Δηλαδή, γιατί να μην επιτρέψεις στον κόσμο να πάει με την αποστολή, να φύγουν οι άνθρωποι μέχρι τον περιφερειακό, να γουστάρουν, να χειροκροτήσουν την ομάδα, και τι αναγκάσανε τον κόσμο να φύγει, να πάει στα Μάλγαρα και σε ρωτάω εγώ, αν κλείσει τα Μάλγαρα για 20 λεπτά, τι είναι χειρότερο, να κλείσει ο περιφερειακό ή τα Μάλγαρα για 20 λεπτά. Ναι, εντάξει, εννοείται τα Μάλγαρα. Και εκεί ούτε εκεί το. Γιατί ο κόσμο δεν θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Και γιατί σίγουρα μας ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι είναι και στελέχη της αστυνομίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας ακούνε και το έχω διαπιστώσει και είναι και ακροατές μας και μιλάνε. Πάρα και... πολύ. Εγώ πάντως για να είμαι δίκαιος, πολλές φορές στην Τούμπα που έχω πετύχει σε τέτοιες σκέντες, τώρα για να είμαι δίκαιος έτσι με τα παιδιά, με το που τους έδειχνα την ταυτότητα δημοσιογραφική μου, παίρνα Νικόλα κατευθείαν. Δηλαδή δεν το αντιμετώπισα αυτό. Εννοείται. Παίρνα Νικόλα να πάω στο γήπεδο. Ναι, ερχόντουσαν από στο λέω. Ο λόγος που το λέω αυτό είναι γιατί όπου κι αν έχω πάει με την ταυτότητα συγκεκριμένη δεν έχω κανένα πρόβλημα ποτέ. Ναι, αυτό λέω. Δεν μπορώ λοιπόν να καταλάβω. Σήμερα, τι είδους εντολές είναι αυτές που παίρνω εγώ τον αστυνομικό, δεν ξέρω και τι βαθμό, γιατί δεν φαινόταν, ήταν καλυμμένο. Ναι. Τι εντολή είναι αυτή να δώσω τον αστυνομικό να μην περάσει κανένα δίκυκλο πρώτα απ' όλα? Τι σημαίνει δεν περνάει κανένα δίκυκλο? Δηλαδή, αν ο άνθρωπος ο οποίος πάνω είναι πάνω στο δίκυκλο, πάει στη δουλειά του, δεν θα πάει στη δουλειά του, θα πάει μετά από 15 λεπτά. Αν ο άνθρωπος ο οποίος είναι πάνω στο δίκυκλο, πάει σπίτι, έχει τελειώσει τη δουλειά του και θα πάει κοιμηθεί, θα πάει μετά από 15 λεπτά. Το πρόβλημα λοιπόν είναι. Ότι δεν ξέρουν να κάνουν, όπως σε όλες τις δουλειές υπάρχουν αυτό, έτσι λοιπόν δεν ξέρουν να κάνουν διάκριση. Να καταλάβω εγώ τι μου λέει ο άνθρωπος. Τι είσαι εσύ, είσαι δημοσιογράφος, ποια είναι η δουλειά σου, να πας εκεί. Ναι. Θα περάσεις. Ναι. Τι πάω να κάνω, επεισόδια. Όχι, όχι, είναι η κριτική η σκέψη του καθενός, είναι. Η αντίληψη ότι παιδιά εδώ, όχι, είναι μια άλλη περίπτωση, πέμπναση. Βλακοδέστατος. Βλακοδέστατο ο άνθρωπο. Και στην κέντα, γιατί σου λέω: εγώ έχω πετύχει σε αντίστοιχη περίπτωση. Γι' αυτό και δεν μιλάω για όλου. Ναι, βέβαια. Γιατί του έδειξαν ταυτότητα. Α, παίρνα. Μ' άνοιξαν, πέρασα, γεια σα. Και είναι ντροπή. Ναι. Είναι ντροπή. Γιατί ήταν εκεί πέρα και άλλη στιγμή. Δεν ήταν μόνο του που έκλεινε το δρόμο. Ναι. Ήταν σταματημένοι στο σημείο αυτό στην πλαστήρα χαρακτηριστικά. Είχε πόσα άτομα. Πόσα... Και δεν υπάρχει ένα με λίγο μυαλό από όλου του παρευρισκόμενου εκεί να πει: ξέρετε τι, οι άνθρωποι κάνουν κάτι συγκεκριμένο. Εγώ σου το λέω αυτό σαν το χείριστο, γιατί δεν μπορώ να αντιληφθώ. Τι θα χάνανε από το να λέγανε, ξέρεις τι, θα πάει μέχρι τον, μέχρι τον περιφερειακό. Τι έγινε, ρε παιδιά. Ναι, και, τι έγινε, και εκεί μπορεί να τους σταματήσεις. Κάντε μια πορεία, μπράβο, και εκεί σταμάτησε και φύγεται. Και εκεί, επειδή η πόλη είναι φρακαρισμένη στον περιφερειακό, ναι, να τους πεις, ξέρεις τι, μάγκες, συγχειροκροτήσατε, πήγατε, τους στηρίξατε. Ναι, ότι. Okay, α πάει ο ένας σημενεμένη, α πάει ο άλλος στην Καλαμαριά, α πάει ο άλλος στην Καλαμαριά. Γυρίστε πίσω κάποια άλλη που είστε Χαριλάου και το καθεξής. Εδώ λοιπόν τι γίνεται. Υπάρχει μια ξεκάθαρη στάση της αστυνομίας η οποία σήμερα εύκολα θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε επεισόδια. Θα μπορούσε εύκολα να έχει οδηγήσει σε επεισόδια. Και ευτυχώς που ο κόσμος συγκρατήθηκε. Ευτυχώς που ο κόσμος συγκρατήθηκε. Σεβάστηκε κάποια πράγματα και δεν γίνανε επεισόδια. Γιατί ξεκινάει η αποστολή να πάει για μια γιορτή και θα είχαμε επεισόδια έξω από το πούλμαν. Είναι κάτι το οποίο εμένα πραγματικά με εξοργίζει. Και με εξοργίζει
Και το ξαναλέω, δεν είναι θέμα ΠΑΟΚ αυτό που σχολιάζει, είναι θέμα αστυνομίας. Τι σχέση έχει ο ΠΑΟΚ? Το λέω γιατί την Κυριακή οι άνθρωποι, ας πούμε, πήγανε κανονικά. Καμία πήγανε σχέση. Στην άλλο, Καμάρα. Άλλο σκηνικό είναι. Μπράβο. Η αστυνομία λοιπόν. Άσο, ήθελα να τα πει να ξεδιμάνει ρε Στράτσε εδώ, εκπομπή. Η αστυνομία λοιπόν, η λειτουργία που είχε ήταν διαφορετική. Και δεν φταίει κανένα ΠΑΟΚ και κανένα Άρης. Φταίει ότι η αστυνομία έχει πρόβλημα με αυτό το πράγμα. Έχουν ζήτημα. Θε να πει και εσύ τίποτα για να σε ακούσω, γιατί σου είναι και εσύ. Μαζί ήμασταν. Ναι. Τα είπα και νωρίτερα. Δηλαδή δεν υπάρχει κριτική σκέψη στην αστυνομία. Δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπήρχε σχέδιο, ήταν ξεκάθαρο. Ήταν το απλά, σχέδιο δεν πάτε πουθενά. Δεν πάτε πουθενά. Ο κόσμο του Άρη δεν πάει πουθενά, δεν ακολουθεί το λεωφορείο. Ναι. Και δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο με υπαιτιότητα τη αστυνομία στην πόλη. Γιατί, γιατί δεν επέτρεψαν. Ας πάρουν την ανηφόρα. Να ακολουθήσουν την αποστολή. Άντε μέχρι τον εδώ να σου πω κάτι, άμα πήγαινε περιφερειακό θα δημιουργούν τα θέματα. Μέχρι τον περιφερειακό θα τους αφήσουν και μετά σκοπίσουν. Το αρχικό σχέδιο ξέρουμε ποιο ήταν, έτσι. Το αρχικό σχέδιο του κόσμου. Να πάει μέχρι τα Μάλγρα, να πάει μέχρι τον Βόλο. Εντάξει, δεν γίνεται. Οκ, απαγόρευση. Λένε. Λέει ο κόσμος τώρα, αφήστε μας να πάμε μέχρι ένα σημείο. Μπράβο. Να ξεπροβοδίσουμε την αποστολή. Μπράβο. Φεύγει από το κλάνδρυ και φύγουμε από το γήπεδο. Να ανέβουμε την πλαστήρα. Να ανέβουμε την πλαστήρα. Όχι, τίμιο, τίμιο, να... τίμιο. Δεν το συζητάω καν. Και είναι, αυτό που λέει ο Μιχάλης. Ναι. Ο κόσμος του Άρη συγκρατήθηκε και όχι μόνο συγκρατήθηκε. Βοηθούσε κιόλας να υπάρχει ροή κίνησης. Ροή κίνησης. Ναι. Ούτε δρόμους έκλεισε. Ούτε είχε αυτή την πρόθεση να κλείσει δρόμους. Η αστυνομία έκλεισε τους δρόμους. Η αστυνομία με δημιουργίες, με μηχανές. Λες και θα γινόταν πόλεμος. Ανεβαίναμε με τον Μιχάλη την πλαστήρα και δεν επέτρεπαν στον κόσμο, στους απλούς πολίτες. Όποιος είχε μηχανάκι δεν αυτό είναι αυτό. Υπάρχει πουθενά νόμος που λέει ότι δεν περνάνε τα δίκυκλα πουθενά. Το λέει αυτό πουθενά. Ακόμα και σε έκτακτο μέτρο. Και στο τέλος υπάρχει. Εγώ σου λέω ότι υπάρχει, δεν περνάνε τα δίκυκλα. Είναι δύο διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι με χαρτιά. Ποιο σταματάζει με ταυτότητα στα χέρια. Δεν είναι ότι παίζαμε μαγιά, είμαστε δημοσιογράφοι, θέλουμε να περάσουμε. Ναι, ναι. Πάμε στη δουλειά. Έχει μηχανάκι, λέει, δεν γίνει. Κάτσε. Πώ θα γίνει, ρε φίλε. Μάλιστα. Και δεν είναι ένα ο αστυνομικό. Έχουν ξεκινήσει συζητήσει. Έχει κατέβει ο Κουκουλιά από το λεωφορείο στην Παπαναστασίου. Του λέει, εμεί προσπαθούμε τον κόσμο να το συγκρατήσουμε. Για να μην γίνουν μανούρε. Πράγματι, κατεβούν οι άνθρωποι του Άρτου, συζητάνε, λέει, αφήστε. Δεν θέλουμε να γίνουν μανούρε. Και πράγματι, προ τιμήν του τα παιδιά που ήταν εκεί. Για μένα σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να επικρατεί η λογική. Αντίληψη, ρε φίλε. Να μια αντίληψη. Ναι, η λογική και αντίληψη. Τι λέει το θέμα, οκ, παιδιά, το δεν είπαμε αυτό. Δεν γίνεται να φέρνεις 10 κλούδες ναι, και γίνεται στον Μάτρε, φίλε. Γιατί. Έχουν έρθει εδώ 1000 άτομα. Δεν ξέρω πόσο ήταν. Έχουν έρθει εδώ 500 άτομα. Να το κάνουμε λίγο και έτσι ωραίο. Άτομα, ναι, όσα ναι, όσα είναι, ναι. Ναι. Να το κάνουμε λίγο ωραίο να ικανοποιηθούν και αυτοί να μην δημιουργήσουμε θέμα στην πόλη και να φύγουμε όλοι όμορφα. Ακριβώς. Μα αυτό είναι το σχέδιο. Ναι, ναι, ναι. Οκ, είναι. Μου έκανε εντύπωση και στη Βούλγαρη που είχε δημιουργηθεί λίγο έτσι. Κάποια από αυτά τα μηχανάκια τα πέτυχα εγώ στη Λαμπράκη τώρα εδώ πέρα. Ευτυχώς δεν με είδα. Όταν γυρνούσαν. Τους μα κατά, σε... δεν ήταν πάρα πολλά. 30-40 βοηθούσαν ήταν, ναι. οι ίδιοι οι φίλοι, ο κόσμος που ήταν εκεί ο συγκεντρωμένος έλεγε ναι. Πηγαίνετε πιο μέσα να περνάνε τα αυτοκίνητα. Να μην δημιουργούμε κίνηση. Όχι, ναι. Εγώ έχουμε συναντήσει και άσχημες συμπεριφορές αστυνομίες και πιο άσχημες από αυτήν. Αλλά πρώτη φορά βλέπω να μην επιτρέπουν σε επαγγελματίες διαπιστευμένους και όχι στο μιλητό να μην μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Και μάλιστα να τους ζητάμε να μιλήσουν με κάποιον αρμόδιο αξιωματικό και να μας πούν πάρτε την αστυνομία. Η αστυνομία μας είπε πάρτε την αστυνομία. Πάρτε την αστυνομία. Αυτά δεν είναι αυτό, είναι μπαμπούσκα. Ανοίγω τον αστυνομικό και βγαίνει ο μικρός αστυνομικός και ανοίγω τον μικρό αστυνομικό και βγαίνει ο μικρός. Σωστό. Είναι μπαμπούσκα αυτό, ρε φίλε. Μπαμπουσκάκι. Μα δεν ήταν παράλογο το μου το έλεγε και λέω να σε πάρω μαζί μου στο θέατρο να τα πεις αυτά, ρε φίλε. Πάρτε την αστυνομία τηλέφωνο. Και άμα πάρω την αστυνομία του που ξέρετε είναι εδώ αστυνομικό. Που δεν με αφήνει να περάσω ενώ είστε αστυνομικοί. Τι να, σαν τον πρόεδρο του Δεσσαϊκού. Ο αστυνομικός που εμπόδισε τον αστυνομικό, αυτό ακριβώς τίποτα άλλο. Ο κόσμος είναι πάνω από το κεφάλι του τα νεύρα. Μάλιστα. Και για λόγους, επειδή πάντα όσο τις περισσότερες φορές από τότε που είμαστε σε αυτό το μικρόφωνο, προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένος και να μην κρίνουμε. Μία φορά έχει γίνει με τον περιφερειακό. Mm-hmm. Δύο φορές που είχαμε συζητήσει τότε με τον Άλκη, μία και τώρα. Δεν θέλω να ανεβάζω του τόνου ποτέ. Είναι κατά τη. Δεν είναι μενταλιτέ μου αυτή. Ναι. Και το ξέρει πολύ καλά. Και εσεί που είμαστε τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο εδώ. Και εκτό. Ναι, αρνούμε ναι. Να ανεβάζω του τόνου. Δεν μπορώ όμω το παράλογο. Σέβομαι να μου πει, ξέρει τι. Είστε δημοσιογράφοι άνθρωποι, περάστε. Σέβομαι να μου πει, υπάρχει πρόβλημα. Πιο πάνω υπάρχει αυτό και αυτό και δεν μπορείτε να περάσετε. Αφήστε τον κόσμο να πάει μέχρι το περιφερειακό. Δεν σα ζητήσανε να την πάνε την ομάδα στο Βόλο. Ή και στην αρχή που το ζητήσαν αυτό. Πράγματι, ναι, το παράλογο, οκ, okay, θα το συγκρατήσουμε, θα πάτε στο περιφερειακό να αφήσουμε να ξεταβλώσει ο κόσμος, να το πω έτσι. Και το λέω με εύσχυμο τρόπο. Ναι, αντιληπτό. Έχω πρόβλημα με το παράλογο. Οι επιλογές μου γενικά δεν βασίζονται πάνω στον παραλογισμό. Μπορεί να έχω κάνει λάθη και εγώ, όλοι μας μπορούμε να έχουμε κάνει λάθη. Δεν μπορεί όμως να δίνει τη δυνατότητα στον άλλο να διορθώσει το λάθος του πολλές φορές
να του το επισημαίνεις και να μην στο επιτρέπει. Δεν μπορεί. Εγώ τα δέχομαι όλα. Δεν μπορεί να του δίνεις τη δυνατότητα να λειτουργήσει σωστά και αυτός να επιλέγει το λάθος. Και να μου λες εμένα να πάρω την αστυνομία τηλέφωνο. Να του πω τι! Να του πω τι, με κλέβουνε! Ναι, με κλέβουνε. Δεν με αφήνει ένα συνάδελφό σου να περάσω. Θα γελούσα, θα το πα τα γέλια. Καλά, εντάξει, είναι ώρα να σε αποφύγει. Δεν είναι, χρειάζεται να το αναλύσει παραπάνω. Τώρα τι σου πει, είναι αστυνομικό, σου λέει πάνε αστυνομία. Περισσότερο και... τρελίτσα πουλούσε. Και μάλιστα. Εντάξει, okay. Του συζητάω τον άνθρωπο, γιατί μπορεί όντω να παίρνει εντολέ που είναι το πιο φυσιολογικό. Εκτό αν σου έλεγε να πάρει τον προϊστάμενου μου. Εκτό αν σου έλεγε αυτό. Ναι, δεν είμαστε στα κέπ όμω. Να πάω στο γραφείο του διευθυντή τη τράπεζα. Μπαλτάκο, μη φωνάζει Μπαλτάκο εδώ έρθουνε. Είναι θέμα λογική. Εκεί εστιάζω εγώ, στο κομμάτι τη λογική. Άλλο το παράλογο, άλλο το ακραίο και άλλο αυτό το οποίο έχει γίνει σήμερα. Αυτό βγαίνει από το κομμάτι τη λογική. Είναι μια λειτουργία τη αστυνομία η οποία παραπέμπει σε μαύρα καθεστώτα, σε χούντε που δεν αφήνανε τον κόσμο να κυκλοφορήσει. Και εδώ δεν ζητάμε να κάνουν κάτι παράλογο, ζητάμε σε ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους να τους επιτρέψουν να την κάνουν. Δεν ζητάμε να καταπιούν σπαθιά. Ναι. Και επίσης δεν έχουμε Παπαδόπουλο. Μπορεί να έχουμε Μητσοτάκη, για κάποιους μπορεί να μας άρεσε ο Μητσοτάκης, αλλά δεν είναι Παπαδόπουλος. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να λειτουργεί η αστυνομία με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν είναι ο Μητσοτάκης Παπαδόπουλος. Όσο και αν θέλουν κάποιοι από τους αστυνομικούς. Με σκάνε, δεν μπορώ. Δηλαδή, ερχόμαστε να κάνουμε. Εμείς έχουμε καθιερώσει αυτό το δίωρο να είμαστε πιο ήρεμοι, γιατί όλη τη μέρα τα νεύρα είναι τσιταρισμένα σε εκπομπές. Υπάρχει έτσι τα κέντρα. Το έχουμε συμφωνήσει πάρα πολλές φορές. Συχαίνω με τον εαυτό μου να ανεβάζει τους τόνους σε πράγματα τα οποία μπορούν να λύνονται με μια απλή κουβέντα. Δεν ήταν τόσο απλό τελικά. Υπήρχε δεδαλώδη διαδικασία για. Ποιοι κάνουν κουμάντο στην αστυνομία, δηλαδή κάνει ο κάθε άνθρωπο βρίσκεται στη μέση του δρόμου. Και δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση, τι τους έχετε εκεί τότε και παίρνουν αποφάσει. Είμαι 100% με τον Τιτανομέγιο Σαρό, παρότι παόκι λέει εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Φυσικά, μα το εξήγησε ο Σαρό, δεν είναι θέμα ομάδων εδώ, είναι θέμα. Δεν είναι θέμα λογική. Δηλαδή, όπω για μένα πριτάνευσε η λογική την Κυριακή, όπου δεν γινόταν ένα ολόκληρο λαό περίμενε να πάρει πρωτάθλημα γωνία, να τον έχει μαντρωμένο στο σπίτι, ενώ θα έπρεπε να μαζευτεί να δει και αυτό στο μάτς κάπου, όπω και έγινε. Και βάλα σωστά τα όρια να μην φύγουν από εκεί. Αυτό πώ έγινε και δεν μπορούσε να πάει η ομάδα του Άρη με την πλαστήρα να την κάνουν. Να τελειώνουν, να θα σου πω το εξής. Δεν θέλει αστυνομία, cool. Σε κάποια θέματα φαίνεται. Δεν θέλει. Δεν θέλω να πω ότι έχουν κόμπλα. Ναι. Έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, Αχίλλος Έξαρχος. Το αναλύσαμε το θέμα κανένα 20 λεπτό, έτσι, από και 12. Θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα, Μιχάλη. Έχουμε, ναι. Έχουμε πολλά θέματα και τρέχουν και με ρωτάνε εδώ δεκάδες μηνύματα. Είναι πάρα πολλά που τρέχουν στον ΠΑΟΚ. Θα τα πιάσουμε. Πάρα πολλά που τρέχουν στον ΠΑΟΚ. Όχι ένα και δύο. Είναι Τετάρτη. Πέμπτη είναι. Πότε. Σήμερα τι Δετάρτη, Πέμπτη είναι. Άρα έχουμε κυπελλική. Θα πάμε και στο κυπέλλο. Τόσο ώρα και το κύπελλο. Λέγαμε για τα προ κυπέλλου. Τα αγωνιστικά θα τα πιάσουμε. Ναι. Έχουμε εξελίξεις πάρα πολλές. Θα τα πιάσουμε όλα. Τραυματισμούς, μεταγραφές, ανανεώσεις. Γίνεται μαλλιοβράση. Θα τα πιάσουμε. Έχουμε Ευρωλίγκα, έχουμε Europa League, έχουμε τον Άρη που φεύγει. Είδαμε τον τρόπο πώς και τα αγωνιστικά θα τα πρέπει να τα συζητήσουμε για αυτά. Πάμε. Γιώργος Μάτζιος, έτσι. Πάμε σε Γιώργο Μάτζιο. Εντάξει, δεν λέω καλό το ελληνικό πρωτάθλημα, το κύπελλο, το ιταλικό κλπ. Αλλά τα αθλητικά, τα σπουδαία, τα επίσημα, τα καλά αθλητικά είναι UEFA. Πώς να το κάνουμε. Champions League, Europa, Conference και πού θα τα δεις όλα αυτά. Στην Cosmote TV που φέρνει για τα επόμενα 3 χρόνια όλους τους αγώνες UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, καθώς και τα UEFA Super Cup και UEFA Youth League. Αυτά είναι μαντάτα. Λοιπόν, έχουμε είδηση. Από τις πολλές συσκέψεις επί συσκέψεων. Ναι, που... θα βάλεις και σε Cosmote TV, δεν μου είπες άμα θα βάλεις. Εγώ έχω ήδη, φίλε. Να βάλεις Cosmote TV. Ήδη, δεν γίνεται. Χθες να απολαμβάνεις είναι όλο το ευρωπαϊκό υπερθέαμα. Να βάλεις. Χθες είδαμε Αταλάντα. Τώρα έχουμε να δούμε και τα άλλα. Έχουμε πολύ πράγματα. Cosmote TV, απολαμβάνεις όλο το περιεχόμενο με δώρο τους 2 πρώτους μήνες, Ρενικό. Για αυτούς που δεν έχουν να βάλουν. Κούτρα 2 μήνες. Καλή φάση με Cosmote, παιδιά. Εντάξει, δεν το συζητάμε καν. Έτσι και είναι πολλά τα αθλητικά δρόμενα. Είναι πάρα πολλά τα αθλητικά δρόμενα. Λοιπόν, Μετρόπολης ακούτε, εκπομπή που ρουχέται. Θα πάμε μέχρι και τις 8 μαζί με κίνηση στον περιφερειακό από Παπαγιοργίου μέχρι τα Κάστρα. Κίνηση όμως ο Βαρδάρη λίγο τώρα, παραλιακή. Και Δελφών βλέπω λίγο κίνηση. Και στην ανάληψη στην Καλαμαριά και η Βότση περιοχή έχει κινησούλα. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την είδηση λίγο, να πάμε λίγο ένα δεκάλεπτο για να ξαναεπιστρέψουμε μετά στο μα σοβαρή. Έχει και πολλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή νεκρή μέρα για το ΠΑΟΚ, τουναντίον. Όχι, είναι μέρες οργασμού, όπως το λέω, και δεν είναι τυχαίο. Ποιο ότι είναι το πιο σημαντικό, θεωρείς? Θα ξεκινήσουμε το πιο φρέσκο, τη δήλωση του Ιβάν Σαββίδη στο συμβούλιο που κάναμε και μαζεύτηκαν για να συζητήσουν το μέλλον της ομάδας. Είναι φρέσκια η είδηση. Εκτός λέει από το θέλω να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω για την ασύλληπτη επιτυχία.
Μόνο ένας κακοπροαίρετος θα έλεγε ότι η επιτυχία εντός γηπέδου συνέβη χωρίς την υποστήριξη τόσων ανθρώπων. Συνεργάτες, σας ευχαρίστησε όλους. Είναι ασύλληπτη επιτυχία του πρωταθλήματος. Ελάχιστοι πίστευαν, μόνο εμείς ξέρουμε πόσο σχολαστικά παίξαμε αυτή την σκακιστική παρτίδα. Ναι. Και στο τέλος επικρατήσαμε τον αντιπάλων. Όποια μέθοδο και αν χρησιμοποιούσαν, τίποτα δεν ήρθε τυχαία, λέει ο Σαββίδης. Έτσι, ο οποίος σήμερα έγινε δουσού. Ναι. Και είχε την τιμητική του. Φτάνει όμως, πάμε λίγο στο διατάφτα για να πιάσουμε. Μπράβο. Τι γίνεται στα θέματα με ανανεώσεις. Γι' αυτό, ναι, έχει μείνει εδώ και ο Γκράντε Ρασβάν, ναι, μέχρι την Κυριακή. Ναι, ναι. Θέλουν να κλείσουν πληγές. Ναι. Φτάνει όμως να πανηγυρίζουμε και σας ζητώ να γυρίσουμε στη δουλειά. Ναι. Λέει ο Ιβάν. Μπράβο. Έχουμε μάθει να ζούμε σαν πρωταθλητές, άρα ξέρουμε ότι η μάχη είναι αιώνια και οι επόμενοι στόχοι δουλεύονται από σήμερα. Mm-hmm. Ζητάω από το αγωνιστικό στέλεχος ως μοναδικό επόμενο στόχο να είμαστε απόλυτα έτοιμοι, ναι, προετοιμασμένοι, ναι, για να πάρουμε την είσοδο στο Champions League Stage. Τα φταλέ? Εδώ. Τα φταλέ εδώ. Η Βάναρος τα φταλέ. Τα φταλέ, όχι, ναι, σαν το χειμώνα, όχι σαν το Γενάρη. Τα φταλέ η Βάναρος. Κανονικά, καλοκαίρι. Και το ξαναλέμε φέτος. Σωστό. Το League Stage του Champions League θα είναι πολύ ζουμερό, παιδιά. Δεν θα είναι όμιλος με τρεις ομάδες και παίζω μέσα έξω. Θα παρελάσουν ομάδες. Ναι. Θα παίξουμε 8 διαφορετικές ομάδες. Δηλαδή, μπορεί μέσα σε ένα χειμώνα, εάν μπει στο Champions League Stage, να παίξει με Bayern, με Real, με, ξέρω, με Aston Villa, με Ρώμα, Real, με Villarreal. Όχι, δεν είναι. Είναι. Εντάξει, δεν είναι μόνο η top. Είναι και έχει κι άλλες. Ιταλικές πολλές έχει. Οι Ιταλοί μπορούν να βγάλουν 5 βγάλανε. 6. Οι Άγγλοι πέσανε. Άρα θα είναι πολύ ζουμερό φέτος το Champions League. Και συνεχίζει. Στο σκέλος των υποδομών να μην υπάρξει άλλη μέρα καθυστέρησης. Εδώ θα σε ενδιαφέρουν αυτά που λέει. Φυσικά. Γιατί εσύ τα κρατάς και τα θυμάσαι και θα τα επαναφέρεις. Στο σκέλος των υποδομών λέει να μην υπάρξει ούτε άλλη μία μέρα καθυστέρηση για την έναρξη εργασιών για το προπονητικό κέντρο. Ναι, ναι. Και να ξεκαθαρίσουμε και την κατάσταση γύρω από τη Νέα Τούμπα. Όσες αναποδιές και αν έχουν συμβεί στο γεωπολιτικό σκηνικό. Το αναφέρει και ο ίδιος. Ναι. Οφείλουμε να βρούμε τρόπους να ξεπεραστούν. Τα 100 χρόνια πρέπει να μας βρουν σίγουρα, ναι, στο νέο προπονητικό κέντρο και έστω. Ναι. Εδώ τώρα οι δηλώσεις είναι πολύ σημαντικές. Να έχει ξεκινήσει η κατασκευή του έργου. Ποιο έργο? Του γηπέδου. Του γηπέδου. Της Τούμπας, της Νέας Τούμπας. Ναι. Λέει στα 100 χρόνια πρέπει. Σε 2 χρόνια δηλαδή. Σε 2 χρόνια 1,5. Δηλαδή. Ναι, 1,5, σωστά μιλάς. Είναι Ιούνιο. Σε 1,5 χρόνο, λέει λοιπόν ο Ιβάν Σαββίδης σήμερα στο Δουσού που τους μάζεψε όλους. Ναι. Προπονητές, στελέχη. Πρέπει να τελειώσουμε σε 1,5 χρόνο το προπονητικό, mm-hmm, και να έχει ξεκινήσει τα έργα της Τούμπας. Okay. Okay, το κρατάμε. Εγώ το κρατάω σίγουρα. Εσύ το ξέρω, γι' αυτό στο. και είπε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για Τσουλού. Και, ναι, και τέλος, δεν έχουμε να αποδείξουμε σε κανένα πια τι ποδόσφαιρο οραματιζόμαστε. Άρα οφείλουμε να διαφυλάξουμε και τις επερχόμενες εκλογές της ΕΠΟ, oh, που δεν θα επικρατήσουν δυνάμεις πισωγυρίσματος. Oh. Σου είπα, ο Ιβάναρος ήταν πολύ ζουμερός σε αυτά που είπε. Άτικη. Όλα τα μέλη του Δουσού βεβαίως ευχαρίσαν τον Σαββίδη για τη στήριξη της ψυχραιμία και βεβαίως. Τι εννοεί δηλαδή για τις δυνάμεις πισωγυρίσματος? Ότι δεν θα γυρίσουμε σε εποχές. Το Κριτζίκη δηλαδή. Κριτζίκηδες. Ο Κριτζίκης του Ολυμπιακού ήτανε. Ναι, αλλά. Όχι. Ήταν 100%. Φλάκα με κάνει. Και ο Σαρίς του Ολυμπιακού ήταν. Τώρα. Τώρα δεν ξέρω, θα τα δούμε αυτά. Γελάς. Για κάνει λίγο, του Δράκου το. Να μην πάμε σε. Ακούστε το Tap Dragon. Να μην πάμε σε ψυγείρεσμα από γίγαντας. Φίλε, τι με έβαλε τώρα από ύμα. Να δει, να ανέβει ο Γιάννη Ξεγόδο. Τι με έχει βάλει. Τρία. Όποιο είναι στο σπίτι, βάλει εγώ τρία. Και τι είναι αυτό, Ολυμπιακό άθλημα? Όχι, δεν είναι Ολυμπιακό, αλλά το προορίζουν για να ανέβει. Είναι χρόνο. Έχω κάτι έτοιμο με την Τζίνα και την. Τι είπε, περίμενα. Την Τζίνα. Τι ενώσει είπε. Την Ένωση, την ΕΠΟ είπε. Ναι, είπε ότι δεν θα επιστρέψουμε στο παρελθόν. Ψυγείρεσμα. Να επικρατήσουν οι δυνάμεις του πισωγυρίσματος. Τι θεωρούμε πισωγύρισμα, Νίκο, κουλιανέ του έρες με χώρο. Δεν ξέρω τώρα, έχω θολώσει, μου θυμίζει κάτι από τα παλιά αυτό. Δεν θυμάμαι, λέει καμπαρέ και θολώνω τώρα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να παίζει τέτοια σκηνικά τέτοια ώρα? Λοιπόν, αυτά όσον αφορά. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι γίνεται στον ΠΑΟΚ ψιλοοργασμός. Αυτό που ξέρω για σήμερα. Τι ο άνθρωπος, ρε παιδιά. Κάτσε τώρα αυτό. Ναι, αλλά τώρα μην χάσουμε γιατί έχουμε 7 λεπτά. Θα το πιάσουμε, θα σου δώσω χρόνο και παραπάνω. Γιατί εδώ τώρα, τι λέει? Λέει ότι εγώ. Δεν είμαι διατεθειμένος να ενισχύσω την ομάδα αγωνιστικά, αλλά είμαι και διατεθειμένος να την προστατέψω και εξωαγωνιστικά λίγο. Μπράβο. Καλά το καταλαβαίνω μέχρι εδώ. Εγώ θα είμαι εδώ πέρα, ρε παιδί. Μπράβο. Ξεκάθαρα. Μπορεί να μην είμαι παρόν, αλλά είμαι εδώ. Μπορεί η Σουήτα να είναι σβηστή. Εντάξει, ήταν ο Γιώργης και ο Νικόλας, ναι, ήταν. Α, έχουν βρει το κωδικό από το ρεύμα. Το έχουν αυτό, το πιν. Έχουν το πιν. Έχουν το πιν. Άρα λοιπόν λέει ότι δεν θέλουμε να γυρίσουμε στο παρελθόν. Το παρελθόν είναι Ολυμπιακός. Είναι. Και η ΑΕΚ.
Το παρελθόν είναι σίγουρα είναι ο αμαρτωλός Ολυμπιακός που σου, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Είναι αμαρτωλό με τον Ολυμπιακό στην ΕΠΟ. Τώρα μιλάμε για εποχές κόκαλη, έτσι. Φυσικά. Ναι, και αρχές μία πενταετία με Μαρινάκι. Δεν θα το επιτρέψει. Ο Σιμώνας θα είναι όχι δύσκολο. Το, το καλοκαίρι. Γιατί παιδιά με το που τελειώνει το Euro, ναι. 14 Ιουλίου που θα βρίσκεται εκεί ο φίλος ο Μπαλτάκος, ναι, ναι. Για τον τελικό από ό,τι έμαθα. Μιλάμε τώρα για 15 γυρίσκες. Για φρίκι μιλάμε τώρα. Για φρίκι. Λοιπόν, άλλο. Πάμε γρήγορα. Σοβαρές δηλώσεις έχουν γίνει. Μ' αρέσουν οι δηλώσεις. Πολύ σοβαρές, όχι σοβαρές. Μ' αρέσουν οι δηλώσεις. Μιλάει για προπονητικό έτοιμο. Ναι. Μιλάει για γήπεδο που πρέπει τουλάχιστον στα 100 να αρχίσει να γίνεται. Για την πρώτη πέτρα. Μπράβο, και μιλάει για το ότι η ομάδα πρέπει να είναι πανέτοιμη για να μπούμε στο group stage του Champions League. Τώρα, εγώ ως μια. Εσύ ξέρω, θα τα θυμάσαι. Χοντρή, υπερτροφική Καμίλα. Θα τα θυμάσαι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Θα έχω πρόβλημα, εγώ. Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα λέω ονόματα και τι γίνεται από εδώ και πέρα. Λιβάγια, δεν μου βγαίνει από πουθενά από πάω που δεν υπάρχει το όνομα για να μην το κουράζουμε. Πέτκοβιτς είναι ένα όνομα το οποίο μπορεί να συζητηθεί με τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν είναι αυτό που τρέχει αυτή τη στιγμή και δεν ασχολούνται έχουν εντύπωση. Έχει γίνει κουβεντολόγιο το Πέτκοβιτς. Ο Λιβάγια στη Θεσσαλονίκη για τέτοιο, όπως στην Ελλάδα για διακοπές. Διακοπές, ακριβώς. Και δεν βγαίνει από κάπου για Λιβάγια. Μίσιτς. Θέλει ο Μίσιτς, θέλει ο ΠΑΟΚ, αλλά αυτή που παίρνει απόφαση είναι ξεκάθαρα. Ποιος? Η Ζάγκρεπ που τον ζαχαρώνει 4-5 εκατομμύρια. Τόσο λέει η Ζάγκρεπ. Αυτό μας είχαν. Εμένα μου το είχε πει και από πάνω. Τι 5 εκατομμύρια θέλει. Όταν είχαμε πάει πάνω, του λέω αυτό. Δεν θα δώσω πάνω 5 εκατομμύρια. Φυσικά. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει ένα θέμα με ΙΤΕ που αυτή τη στιγμή εκκρεμεί. Εγώ δεν βλέπω. Να το πω αυτό είναι. Στη γυάλα σου, Μίσιτς. Η αντίληψή μου το λέω αυτό. Δεν βλέπω να είναι στον ΠΑΟΚ και Μίσιτς και με ΙΤΕ. Όχι. Δεν το βλέπω αυτό στη γυάλα. Έτσι, δεν μου βγαίνει βάσει αντίληψη. Να δώσω δηλαδή 2-3 στο ΜΕΙΤΕ και να δώσω άλλα 4-5 στο Μίσιτς, δύσκολο. Όχι, μου φαίνεται. Δεν το να δώσουν όμως ένα καλό ποσό να κρατήσουν το ΣΒΑΠ που είναι η εισήγηση του τεράστιου Γκράντε Ρασβάν. Δεν το συζητάμε. Μετά τη χρονιά που έκανε ΣΒΑΠ, άμα δεν κρατήσει το ΣΒΑΠ και το διώξει. Δεν γίναμε το κρατήσει. Έστω και σε δεύτερο ρόλο. Και αυτόν, για αυτόν που έχουν μείνει εδώ και τώρα συζητάνε και είναι επί του πιεστηρίου, ναι, ναι. Είναι ο Κετζόρα. Ο Κετζόρα, ο οποίος έχει συμβόλαιο με Δυναμό Κιέβου. Πόσα παίρνει εκεί? Ένα χαρτί και κάτι παίρνει εκεί. Ναι. Τελειώνει το συμβόλαιό του το Γενάρη. Άρα η Δυναμό τώρα μπορεί να τον πουλήσει. Ναι. Ή να διαπραγματευτεί να τον πάρει ελεύθερο ΠΑΟΚ το Γενάρη. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να τον κλείσει τώρα, σου. Ο Λουτσέσκου θέλει και Τζόρα μεταμανίας. Ναι. Αυτά λέψει θα δώσει. Θέλει, αν μπορεί, όσες πιο λίγες αλλαγές μπορούν να γίνουν, αυτά είναι τα θέλω του Λουτσέσκου. Δεν το λέω τώρα, ναι, για τώρα, ναι. Είναι διαχρονική. Η Δυναμό τι ζητάει? Θα ζητήσει κάποια λεφτά και Δυναμό. Πόσα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσα. Τι λέει η διέστησή σου? Εφταψήφιο νούμερο ψέω θα ζητήσει. Κάνα εκατομμυριάκι. Εφταψήφιο είναι και το ένα, εφταψήφιο είναι και τα πέντε. Όχι πέντε. Όχι πέντε. Δεν μπορεί να ζητήσει πέντε, γιατί μετά από. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις ζητάνε εκεί οριακά εφταψήφιο. Εγώ οριακά. Πάρε αυτό το ποσό, γιατί σε τρεις μήνες μένει ελεύθερο. Κάνε και στην δουλειά σου, αν την κάνω κι εγώ. Κάνω ερώτηση. Ναι. Το ένα το δίνεις. Το δίνεις το ένα. Τα δυόμιση τα δίνεις. Όχι, τα 2,5 τα δίνεις, εκτός αν του πεις πάρε ένα. Και κρατάω και ποσοστό μεταπόληση για σένα. Βάζω έναν αστερίσκο και ρωτάω. Ναι. Τα 2,5, αν πουληθεί ο Κουλιαράκης, τα δίνεις για να κρατήσεις έστω τον ένα από τους δύο στόπερ από τον κορμό σου. Γιατί το λέω αυτό? Ναι. Γιατί ο Κουλιαράκης είναι από τα πιο χότερα ονόματα μεταγραφικά για τον ΠΑΟΚ, αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Θα πάμε τώρα και εκεί. Άρα δηλαδή, αν για χτύπα ξύλο για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ναι, αλλάξουν όλα τα στόπερ. Αλλάξεις και τα δύο στόπερ. Πρόβλημα. Νομίζω εσύ θα ξεφωνήσεις. Μέχρι και εσύ θα ξεφωνήσεις. 100%. Που με ξέρεις. Γι' αυτό νομίζω αλλά ότι. Αλλά πρώτος που θα ξεφωνήσει ήταν ο Λουτσέσκου. 100%. Σε αυτό δεν θα του φάω το δίκιο. Κοίταξε, βέβαια, σε μια επιχείρηση υγιής όπως είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Προτάσει. Σήμερα βγήκε πρόταση από τη Ζάλμπουργκ που επιμένει για Κωνσταντέλια για 15. Τι 15? Εκατομμύρια. ΠΑΟΚ πόσα θέλει. Ο Ιβάν πόσα θέλει. Καλά, ο ΠΑΟΚ είναι ο Ιβάν. Η αίσθησή μου, το ξαναλέω, ναι. Και η αντίληψή μου, ναι. Μου λέει ότι ο Ιβάν δεν θέλει να πουλήσει Κωνσταντέλια φέτος. Αυτό το λέω βάσει αντίληψη. Σωστό. Δεν θέλει να τον πουλήσει. Δηλαδή θα πει: όχι, άλλο ένα χρόνο εγώ δεν τον έχω, δεν με χαλάνε να τον πουλήσω και του χρόνου. Επειδή στην αγορά, όπως ξέρεις, ναι. Όλα έχουν μία τιμή. Ξεκάθαρα. Δεν είμαστε Ρεάλ Μαδρίτης να μην μπορώ να, πω, να κάνω τη γουστάρω. Δηλαδή ναι. Πέρσι μπορεί ο Τίγρης να μετάνιωσε που δεν έδωσε 25 το Λιβάη Γκαρσία. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Σίγουρα μετάνιωσε. Μπράβο. Σίγουρα, γιατί ο Λιβάη είχε θέματα τραυματισμού. Όχι γιατί δεν του βγήκε χρονιά. Μπράβο, 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 ναι, μπράβο. Για ποιο ποσό θα μετάνιωνε αν δεν τον έδινε? Κάτι ναι. Που να πατάμε στο έδαφος. Θέλω να μην μου πεις κάτι, γιατί είμαι μετά από 2 ώρες στο κήπεδο, θα πάθω τίποτα. Αυτά που ζητούσαν για τον Λιβάη τα 25 θα μετάνιωνα για τον Κωνσταντέλια. Ναι, με 25 θα τον έδινες. Θα τον έδινα. Με 25 θα τον έδινα, ναι. Με 25 θα τον έδινα. Ερώτηση. Ναι, και ποσοστό μεταφράσεις. Έρχομαι εγώ τραπεζίτη. Σε παίρνω. Ναι. Έλα τραπεζίτη. Τρίγκι, ναι. Καλησπέρα. Ναι. Είμαι ο τραπεζίτης.
Εγώ τον έχω πάρα πολύ ψηλά τον Κωνσταντέλια. Ναι, σου λέω. Έτσι. Θεωρώ ότι είναι μοναδικό ταλέντο. Καλή όλοι οι άλλοι, ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτός είναι στην κορυφή της πυραμίδας. Και σου λέω εγώ, τραπεζίτης, ναι. Έχεις 18 και 30%. 20 και 30. Α, 20 άμα και 30. 20 και 30%, ναι. 20 και 30%. Τώρα εσύ γουστάς, κάνεις, μ' αρέσει, μ' αρέσει, αλλά δε, θα είμαι σκληρός διαπραγματεύσει. Ναι, θα όχι. Ξεκινούσα 23 και 30. Εγώ να κατέβω βέβαια, τώρα απλά σου έλεγα. Αν κατέβεις, κανεβάσεις ποσοστό δηλαδή. Γιατί οι ομάδες βέβαια δεν δίνουν. 50%. Εύκολα. Ναι. Οι ομάδες 50% μεταπόληση δεν δίνουν. Δεν δίνουν, δεν δίνουν. Βέβαια με τον Λιβάη. Οι είδες... Λιβάη 35-40 έχουν οι Ισραηλοί. Και ο μάνατζερ του μέσα είναι 15 όλοι. Ισραηλοί. Άρα υπάρχουν τα δύο ονόματα τα καυτά. Ναι. Κωνσταντέλιας που έμεινε ένα μήνα έξω από το τάκλιν του Βεστράτε, το οποίο τα είπαμε. Καλά, τι, πλάκα. Ήταν τάκλιν κόκκινης, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Ένα μήνα εκτός, χάνει τα παιχνίδια με την Εθνική. Κουλιεράκης, έχουν φύγει τα παιδιά βέβαια διακοπές. Έχει φύγει το παιδί. Ναι. Κουλιεράκης επίσης καυτό όνομα με πολύ ενδιαφέρον από Μπουντεσλίγα και από Ιταλία. Ναι, ναι. Είναι άλλα θέματα αυτά. Είναι θέματα περιπολίσεων. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ ασχολείται κυρίως με τα θέματα ανανεώσεων. Γιατί ο στρατηγός ζήτησε συγκεκριμένα πράγματα. Ο Αντώνης είναι ένας Αριανός ο οποίος μας ακούει και ναι. Συνήθως συμφωνεί πολύ μαζί σου. Γιατί και τις προάλλες μου έλεγε για τον Τερίμ, μου έλεγε θα συμφωνούσα με Κουλιανό. Τώρα μου λέει 25 μήπως είναι πολλά, είμαι στον περιφερειακό. Φίλια, είμαι σκληρός αυτά, να ξέρετε. Στις διαπραγματεύσεις το ίδιο κάνω και επί προσωπικού. Δηλαδή και για, ναι, με τον Αντώνη τώρα ήμασταν μαζί στο γήπεδο. Ναι, ναι, και αυτός πήγε με την αποστολή μέχρι ένα σημείο. Και τώρα μου λέει, εγώ συνήθως λέει με τον Κουλιανό. Συμφωνώ. Μήπως τα 25 είναι πολλά, φύγω στο περιφερειακό μου λέει. Το τσίπησα προς τα πάνω επίτηδες. Πάντα τσιμπάς για τις διαπραγμάτευσεις, τα πέσεις. Ακριβώς. Να πάρεις αυτό που θέλεις. Παιδιά, τώρα αυτά είναι μέσα στην αγορά γνωστά. Αλλά το ξαναλέω, έχω την αντίληψη, ναι. την αίσθηση ότι δεν θέλει Ψάνεις ο Ιβάν Σαββίδης να τον δώσει φέτος. Διάλειμμα. Ναι. Ερχόμαστε εντός ολίγου, Δημήτρης Καλατζίδης με... Καλατζίδης, συγγνώμη, Καλατζίδης. Καλατζίδης είναι άλλος. Άλλο, ναι, ναι. Ο άλλος είναι με τον Απόλλωνα Καλαμαρίας και τον Άριο. Αυτού μακριά μας. λοιπόν, Δημήτρης Καλατζίδης έρχεται για δελτίο. Έχεις Κοσμοτέ, είσαι κομπλέ. Δεν έχεις. Βάλε τώρα, βάλε τα αθλητικά σου. Κοσμοτέ TV, κύριοι και κυρίες. Λοιπόν, Μετρόπολης ακούτε, εκπομπή που ρουφιέται, Breathless αυτάκια σας, Μιχάλης Αρόπουλος, Νίκος Κουλιανός απέναντι ο Κουστό, Ζαν Κουστό των Ιχοληπτών, άρχοντας το ρεπόζ. Πολλά μηνύματα, 2-3 στα γρήγορα και από Facebook και από TikTok. Κουλ με Βιερίνια, τι γίνεται. Εδώ να τη δώσουμε την δισούλα εφόσον πήραμε το OK. Ναι. Τον Βιερίνια θα τον έχουμε εδώ την ερχόμενη Τρίτη. Οπα. Το πρωί. Με Κωστή. Δεν χάνεται. Ναι, το πρωί θα τον έχουμε, τον Παλίκαρο, τον ηγέτη, αυτή την προσωπικότητα την εμβληματική. Ναι, θα τον έχουμε εδώ πέρα, πήραμε και το OK από την ΠΑΕ. Θα τον ρωτήσουμε αρκετά πράγματα. Το πρωί κάνουμε... τι, 8 με 10. Όχι. Ναι, το πρωί. Ναι. Το πρωί, δεν μπορεί να μην έρθει 8, να έρθει 8.30, 9 η ώρα. Ουρόπουρο. 8 η ώρα τώρα, σίγουρα. Τι να σου πει, θα κάνω. Θα έρθει 9.30 ώρα, σε έρθει τελευταίο μισάωρο. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Δεν βάλετε γράμμες τώρα, το σηκώσετε με την τσίπλα στο μάτι. Εντάξει, το συζητήσαμε σήμερα. Τα κορίτσια, να εκεί βάσω ήθελε. Εντάξει, το εφόσον πήραμε το OK, άρα έχουμε και αυτό το ανοιχτό θέμα με τον Βιερίνια. Τι θα κάνει ο άνθρωπος, είναι κάνει, καθαρά δικιά του επιλογή. Θα μείνει, αν θα σταματήσει, αν θα συνεχίσει και ούτω καθεξής. Λοιπόν, μηνύματα. Κανένα συγγνώμη από Βερστάτε θα ακούσουμε που πήγε να κόψει την μπάλα στον Τέλεια. Ένα μήνα έξω, λέει ο Άντζελο. Παιδιά, οι παίκτες πάρα πολύ σπάνια. Ναι. Μόνο το Σέμο, εγώ θυμάμαι να έχει ζητήσει συγγνώμη. Ναι. Κοίταξε, εγώ θυμάμαι αρκετούς να ζητάνε συγγνώμη εάν ο τραυματισμός είναι πολύ σοβαρός. Τώρα, ο ένας μήνας. Ναι. Άλλο το τι θα μπορούσε να είναι. Δηλαδή, αν π.χ. του σπάγε πόδι. Αν μπράβο, που έκανε. Μπράβο, έμενε, καλά το λες. Τρεις μήνες, πέντε μήνες. Καλά έξω, το λες, καλά το λες. Σχεδόν πάντοτε πάνε και ζητάνε. Σε τέτοιο πράγμα, ναι. Αλλά, ναι. Αυτό εδώ τώρα δεν θα μπουν στη διαδικασία για έναν μήνα. Ναι. Εγώ να το ρεαλιστικά σου το λέω. Δηλαδή, έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα και χτυπήματα και χίλια δυο. Δεν πιστεύω ότι θα ζητήσει κανεί. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν έχω λόγο να ζητήσω, γιατί δεν το έκανα εγώ. Είσαι, εγώ το σχολίασα κιόλα. Είσαι, και στο live είχε πει ότι. Για βάρ, πρέπει να φύγει καρφί. Να πάει στο βάρ για να δει αν είναι κόκκινη. Φυσικά, ρε παιδί. Και εσύ το είπε, φυσικά. Παιδιά, μην νομίζετε εδώ τώρα ό,τι βλέπουμε τα μαντάρια. Άλλο είναι να μιλάμε για μπάλα και άλλο να κάνουμε χαβαλέ μεταξύ μα. Ναι. Και εγώ θα σα πω και κάτι ακόμα. Προ τιμήν του ο Νίκο Κουλιανό, γιατί μου έκανε. Μου έκανε κάτι χθες, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και προς τη μήνυ του, επειδή είναι εβδομάδα τελικού, δεν ανεβάσαμε κάτι. Δεν ανεβάσαμε. Γιατί δεν θέλει να προκαλέσει, και δεν αυτό θέλω, είναι κάτι μεταξύ μας το οποίο θα το σηκώσουμε, θα το ανεβάσουμε. Απλά. Άστο. Το κάναμε για να το γουστάρουμε. Τα σωστά θα τα λέω. Ο άνθρωπος ετοίμασε κάτι, το έφερε εδώ, κάτι πολύ έξυπνο που μ' άρεσε πολύ, σαν σκέψη. Απλά επειδή είναι εβδομάδα τελικού για τον Άρη και πέρασε η πρώτη μέρα, θα το ανεβάσουμε για να δείτε τι έγινε και θα καταλάβετε. Κάναμε χουλιαμά, γιατί κάναμε το χουλιαμά μας, αλλά παιδιά σεβόμαστε.
την κατάσταση που επικρατεί. Επειδή ήταν εβδομάδα ένταση για τον αέρα ακόμα και τώρα, είπε ο άνθρωπος ότι το και το ένα και ένα κάνουν δύο. Άστο συνέβη. Άστο και όλα και βλέπουμε. Αλλά εμείς τον κάναμε το χουλιαμά μας εδώ, να ξέρετε. Και με τον Ιχολύπτη και με όλους. Και θα το δείτε. Ναι, θα το δείτε. Όταν έρθει η στιγμή, η κατάλληλη, έτσι. Δεν είναι τη στιγμή. 100%. Πολλά μηνύματα. Τι κλάμα. Ναι, καλησπέρα. Με το υπάρχον όσο πάω σε Ευρώπη, έφτασε 8. Ποιοι παίχτε θεωρείται ότι είναι υπέρ τη Αμπελή και πιάσει μεταγραφέ. Χρειαζόμενα να παίχνουν τσουλού. Ξέρουν οι υπεύθυνοι παιδιά εκεί. Εμεί σα μεταφέρουμε τι ειδήσει. Έχουμε κρίση, έχουμε άποψη. Τίμη 7,88. Εντάξει, κάποιοι εδώ ξεφωνίζουν για το κορίτσι. Ναι, οκ. Okay. Αυτή μοιάζει λίγο με. Έλα να τη δει λίγο. Θα σ' αρέσει επειδή είναι μελαγνή. Θα μπορούσε να είναι. Πώς λένε αυτή την Ιταλίδα που είναι σε σήμα κατευθέν γυναίκα, πώς σε σύμβολο. Μόνικα Μπελούτσι σε άλλη βερσιόν. Πολύ λευκή επιδερμίδα έχει. Έχει λίγο λευκή, είναι λίγο λευκούλα επιδερμίδα, αλλά είναι καλή γενικότερα. Λοιπόν, φεύγουμε, τα δώσαμε όλα και τζόρα, αυτά. Και τζόρα. Να κλείσουμε με Κετζόρα. Και τζόρα, θα πρέπει επομένως ο ΠΑΟΚ. 1,2 ζητάει ο Κετζόρα. 1,2. Ο ΠΑΟΚ πόσο τον δίνει. Θα του δώσει εκεί στο χαρτί, θα το δώσει και πιστεύω θα τα βρούνε. Το θέμα είναι να βρει. Αν η απόσταση είναι τα 200 χιλιάρικα, θα τα βρούνε. Το θέμα αν η απόσταση είναι κανένα εκατομμύριο, είναι δύσκολο. Ναι, δεν είναι. Όχι, ο ΠΑΟΚ δηλαδή, ξέρει. Άλλο το εγώ να μένω στον τεπό και εσύ στην Καλαμαριά, και άλλο εγώ να μένω στον τεπό και εσύ στο Κορδελιό. Ο Κετζόρα ήταν πάλι δανεικό από Δυναμό Κιέβου. Ένα παίκτη ο οποίο είπαμε ξεκίνησε τη χρονιά εδώ, το συζητούσαμε με τον Μιχάλη, μέχρι να το διακομωδούμε το θέμα, βάλτε τον λέγαμε στόπερ. Και για μένα ίσως να ήταν και η πιο πετυχημένη μεταγραφή της χρονιάς. Αλήθεια το λέω. Έτσι πως φαίνεται. Αλήθεια το λέω. Ήταν βιονικός, δεν σταμάτησε να παίζει, ήταν εγγύης, ήταν λίρα 100. Και βεβαίως ο Ξομπάουκ όχι απλά θέλω να τον κρατήσω. Θέλω να τον ανανεώσω και γρήγορα κιόλας. Εντάξει, λογικό δεν είναι. Έτσι, και γρήγορα κιόλας. Για τις μπλούζες, παιδιά, είπαμε, βγήκαν οι μπλούζες του πρωταθλητή ΠΑΟΚ 2024 και είναι και πολύ ωραίες και ποιοτικές. Και την πήρα κι εγώ, πήραμε και το. Αχιλέα, πήραμε και την Ευγενούλα δώρο αύριο. Ναι. Τόσο, μου δώσαν και δώρο για τον Ραπτόπουλο. Για τον Ραπτόπουλο, λέει, θέλω να το δω να τη φοράει. Έβαλε μία τώρα. Έβαλε, λέει, τον είδαμε, λέει, με φανέλα ΠΑΟΚ, ναι. Λοιπόν, αυτά έτσι, γενικότερα για ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή προέχουν οι ανανεώσεις. Να ξεκαθαρίσω το οποίο με ποιους πραγματικά από την ομάδα που θέλω ΠΑΟΚ να κρατήσει και μετά θα πάει στις κινήσεις ενίσχυσης με παίχτες καινούριους. Θα πω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει ρευστότητα. Μπράβο. Γιατί καλός ή κακός, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε τώρα, ο μεγαλύτερος εχθρός του ΠΑΟΚ είναι η ρευστότητα. Ισχύει αυτό που λέμε. Αυτά που βλέπω, λέω, και ισχύει. Αυτό που διαπιστώνω. Η ρευστότητα ήταν που το σταμάτησε να ενισχύσει το ομάδα το Γενάρη. Ναι, OK, μπορεί να μην ήθελα να πάρει δεύτερες κατηγορίες παίκτες, αλλά κάτι καλό θα έβρισκε το Γενάρη σε μια-δύο θέσεις. Θα μπορούσε να βρει μεσοπιθετικά, θα μπορούσε να βρει έστω και δανεικούς. Ή έστω και χάφεν. Δηλαδή, ρεαλιστικά το λέω, καταλαβαίνεις πώς το λέω τώρα, έτσι. Γιατί δεν θέλω να παρεξηγούμε, αλλά είναι η πραγματικότητα αυτή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Είναι η ρευστότητα, έχει δίκιο. Είναι η ρευστότητα. Και η ρευστότητα με δύο τρόπους λύνεται. Είτε με εισδροή κεφαλαίων. Ναι. Είτε με διαρκείας. Που πιστεύω θα βγουν και νωρίς φέτος και λόγω τσουλού. Είτε με πώληση παίχτη. Ορθά μιλάς. Δηλαδή αυτοί, όχι, μιλάς ορθά, αυτοί οι τρεις πυλώνες είναι που μπορούν να εξυπηρετήσουν το κομμάτι της ρευστότητας. Επίσης μπορεί να βρεθούν κάποιοι παίχτες νωρίς, ελεύθεροι ή που να τελειώνουν το συμβόλαιό τους και να συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ, να έχει κάνει ήδη το κουμάντο και να έχει συμφωνήσει ήδη που δεν χρειάζεται να πληρώσει άλλη ομάδα και θα αποδοθεί το συμβόλαιό του σταδιακά. Απλά φαντάσου είναι να, λύση. Φαντάσου να μπει ο ΠΑΟΚ Champions League έχοντας τον Κωνσταντέλια μέσα, πόσο μπορεί να το διαπραγματεί του χρόνου. Γι' αυτό σου λέω εγώ, το ένστικτο μου λέει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάει σε πωλήσεις μέχρι να δει σε ποια διοργάνωση θα παίζει. Δηλαδή μπορεί να ασχοληθούν στις πωλήσεις τον Αύγουστο. Ελπίζω να έμαθε από τα λάθη του. Ακριβώς, σίγουρα έμαθε. Γιατί το λάθος του Τσούμπα Ακπομ, ας πούμε, που κόστησε παρά το γεγονός, κόστησε εκείνο το λάθος. Τσούμπα ήταν πολύ διόμορφη περίπτωση. Ναι. Και ο ίδιος δεν ήθελε να φύγει, ήξερε πού πάει. Επειδή έτυχε να γίνει μια κουβέντα, πού πάω τώρα, αφήνω την ομάδα. Φυσικά. Απλά πίεζαν πολύ από τη Μίτροβιτ και σου λέει: αν θέλετε να σας τον πάρω τον παίχτη, μόνο τώρα θα σκάω. Μετά από πέντε μέρες δεν ήταν. Άρα ήταν οικονομικό το ζήτημα. Ήταν οικονομικό, ναι, βέβαια. Γι' αυτό το λέω. Ότι για να μην φτάσεις να πιεστείς οικονομικά, θα πρέπει να διαχειριστείς την κατάσταση με τα κεφάλαια. Και τα κεφάλαια πώς μπορεί να γίνουν, είτε με εισρωή, είτε με παίκτες, είτε με ελεύθερους, είτε με τα διαρκείας. Και είτε και με δανεικούς, γιατί δες εδώ τώρα τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός, που είναι ένα παράδειγμα για μένα. Κάρμου, ένας δανεικός. Παικταράς βασικός. Θα του φύγει λογικά. Γιατί ζητάνε 20 εκατομμύρια. Ο Μάρ Ρίτσας, δεύτερος δανεικός. Αντρέ Όρτα, τρίτος δανεικός. Αλεξανδρόπουλος, τέταρτος δανεικός. Ναι. Ο Τζοβάνι,
πέμπτος δανεικός. Ποντένσε, έκτος ή έβδομος. Έχασα και τον λογαριασμό. Ναι, ναι. Ναβάρο, έβδομος ή όγδος. Έχασα. Όγδος ήταν. Οκτώ δανεικούς. Ναι. Εκ των οποίων τους 4-5 τους πήρε το Γενάρη. Δεν βγήκαν όλοι όμως. Ναι, βγήκε ο Κάρμος σίγουρα, βγήκε ο Όρτα σίγουρα. Ποντένσε. Ο Ποντένσε, αυτοί κάναν διαφορά όμως αυτοί. 100%. Κάρμο, Ποντένσε, Όρτα είναι ο κορμός, είναι ο άξονας. Δηλαδή, στόπερ, χαφ, ακραίος. Εντάξει, όχι άξονας. Εντάξει, ήταν πυλώνες της ομάδας φέτος, έτσι. Και θες να βάλουμε και έναν αστερίσκο να πούμε ότι για τους δανεικούς που λέμε. Πάει που πήρε το Μάρκος Αντώνιο. Κακή επιλογή από την αρχή. 100%. Παρότι ο παίκτης είχε βιογραφικό που και εμένα με παραπλάνησε, οφείλω να το πω. Και τον περιμένατε σαν ΠΑΟΚ, τον περιμένατε να παίξει. Κακή επιλογή γιατί ο παίκτης είχε 3 μήνες τραυματίας, ξεκίνησε το Γενάρη. Σκέψου. Εντάξει, κακή επιλογή. Σκέψου το γεγονός ότι. Ας πούμε, ο Μάρκος Αντώνιο τώρα που είναι από τον Εύρης είναι τελειωμένο. Η υπόθεση φεύγει. Γεια σας. Ότι ο άξονα σου, αν εξαιρέσει κανείς τον. Πώς το λένε, τον ΜΕΙΤΕ. Γιατί ο Ζωδεύ σχέση με το ΜΕΙΤΕ ήταν χειρότερο. Έκανε πολύ μεγαλύτερη κάμπη από το ΜΕΙΤΕ. Ναι, ο Ζωδεύ ξεκίνησε καλά και μετά τον έπιασε τα ψυχολογικά πράγματα το τραγούδι. Δηλαδή, ο άξονα σου ήταν ο Έκονγκ που ήρθε για να μπει στα πούτσια του Ίγκασον, 0. Ο ΜΕΙΤΕ που έπιασε. Έπιασε ο ΜΕΙΤΕ. Ο Μάρκος Αντώνιο που δεν έπιασε. Σαμάτα που δεν έπιασε. Δηλαδή, ο άξονα σου δεν πήρε αυτό που ήθελε να πάρει. Αυτό μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το κομμάτι επιτυχία. Την επιτυχία του ΠΑΟΚ, παιδιά. Δηλαδή, δεν του βγήκανε και 3-4 κομβικές μεταγραφές. Mm. Δηλαδή, πέρσι μιλούσαμε εδώ ότι δεν του είχε καθόλου. Ναι. Μπίσερ, Βαρκαντουρίδες, Κούρτιτς. Και φέτος του πήρε. Και πάλι δεν του βγήκαν. Και δεν του βγήκαν. Πάλι δεν του βγήκαν. Πρόβλημα. Πρόβλημα, ναι, φυσικά πρόβλημα. Τι σκέφτομαι. Πάμε τώρα. Σκέφτομαι να κάνουμε το εξής. Να συζητήσουμε λίγο και με Στράτζαλη. Βεβαίως. Να κάνουμε μια κουβέντα. Να, όχι, ότι να πούμε για πάω, το είπαμε. Να μας δώσει και αυτός τις κατευθύνσεις του, το τι βλέπει και. Θες να τον έχουμε εδώ, να τον φέρουμε. Θα πάω τώρα μία λίγο έξω. Ωραία. Να δούμε, να μας πει και αυτός την άποψή του πώς το βλέπει, γιατί αύριο θα φύγουν για το Βόλο με τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Και μετά στο τέταρτο μέρος μπορούμε να ανοίξουμε και γραμμές να μιλήσει ο κόσμος. 100%. Εγώ μερικά μηνύματα μέχρι να πομπαρέψω στον Αβτζαλή. Κούλησε πολύ πιο τηλεοπτικός παρά ραδιοφωνικός. Εντάξει τώρα φίλε, μιλάς με έναν άνθρωπο που κάνει 25 χρόνια ραδιόφωνο, έτσι. Okay, το τηλεοπτικό το έχουμε στο κανάλι που έχουμε, σαν βιντεάκια, okay, μπορεί να τα έχουμε και τα δύο. Ο κόσμος πάντως τη φωνή μου αναγνωρίζει κυρίως, παρά τα μουτράκια μου. Δεν γίνεται τίποτα με Λιβάγια, Κούρτη γίνεται πάνω από 600, ο Τόμας, εγώ πιστεύω ότι αν άλλη ομάδα δεν θα έχει πάνω από 110 εμφανίσεις. Για τον Τόμας, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για τον Τόμας. Ο Μωρόν δεν παίρνει καθόλου 600, ο Μωρόν παίρνει ένα 200 φίλε. Άστο, μην μπερδεύεσαι. Μην μπερδεύεσαι καθόλου. Πότε θα έρθει στην Ιρεβέργη. Παιδιά, δεν θα έρθουμε στην Ιρεβέργη και τώρα μου δίνετε καλή πάσα μέχρι να έρθει ο Στρατζαλάκος μας εδώ να τα πούμε. Θα πάμε στο Ντίσεντορφ 7 και 8 του Ιούνιου. Θα σας δούμε, θα γουστάρουμε εκεί στο Μαρτίνις Καφέ πρώην Κάλλας. Θα κάνουμε εκπομπάρες μαζί με το ραπ. Το ραπ και κουλ μετακομίζει. Μπούζος, Τάνια Μοσχοπούλου. Θα πάμε να δούμε το ματς. Θα πάμε να δούμε το ματς και θα περάσουμε καλά. Σας έχουμε πολλά δωράκια από ό,τι έμαθα πάνω από το marketing. Πολλά δωράκια, μπλούζες, φανέλες. Είχα χθες τα εισιτήρια. Για πες. Είμαι σίγουρος. Αρέ, κοίτα τα σατανά. Ξέρεις τι. Για πες τι εισιτήρια. Φεύγεται 9. Όχι 9.30. Α, το πρωί. Ναι. Και με την αλλαγή ώρα φτάνετε. Γιατί φτάνετε 10.30 το πρωί. Λουκούμι. Ξέρεις τι ωραίες βόλτες θα κάνω όσο. Όλη τη μέρα. Είναι η μέρα αναψυχής. Είναι η μέρα πενταήμερη. 10 η ώρα δηλαδή τριγυρνάμε στο Ντίσουντο. Θα φτάσετε εκεί, σίγουρα θα κοιμηθείς κιόλας. Μπα, όχι, άμα είμαι σε ξένη πόλη δεν κοιμάμαι. Νωρίς. Νωρίς θα φτάσει. 10.30 το πρωί θα φτάσει. Καφέ, αγορά, βόλτες. Σουσού. Δεν κοιμάμαι. Αρνούμε να κοιμηθώ τα πάω. Φτάστε 10.30 εκεί, φουρ, μουρ, τρίτα μίλια χάβαρα. Για αριστερές, χτένια τον Ατάλο. Και δεν έχουμε και τίποτα εκείνο το βράδυ. Την επόμενη μέρα ξεκινάνε οι δουλειές μας. Ναι. Δηλαδή η Πέμπτη θα είναι ψιλολουκούγκου. Λουκούγκου θα είναι η Πέμπτη. Λουκούγκου εξωτερικού. Ναι, το φαντάζομαι. Σαν τον Αντεμόλα Λούκμαν, ο οποίος τους έκανε. Τρίμπαλο. Και μάλιστα είδα σε μια σελίδα της ΑΚ, γιατί λέει να μην τον πάρουμε αυτό να. Παιδιά, ο Λούκμαν αυτή τη στιγμή προσολογείται 30 εκατομμύρια και σιγά μην αφήσει το καμπιονάτο για να βλέπουν, ναι. Βέβαια και αυτός να το πούμε ότι τώρα απογειώνεται η καριέρα του στα 28 του. Ψαχνόταν ναι, γενικότερα καλά. Το παιδί. Πήγαινε δανεικός δεξιά-αριστερά, ψαχνότανε. Ναι. Τώρα έκανε το πικ του στην Αταλάντα, έχει 2 χρόνια. Λοιπόν, Θανάση μου, αν μπορείς. Κάνε ένα dream στο Γιώργο Στράτζαλη. Πάρτον, ναι. Για να μπορέσει να μας τα πει λίγο ένα χεράκι. Όσες φαίνονται τα χαφ του Πανεκού, Μαξίμου Βησαράο Τσέριν. Εξαιρετικά. Πολύ καλή είναι. Εξαιρετικά, όπως σας το λέω, παιδιά. Είναι πολύ 3 χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ο Πανεκός στα χαφ τουλάχιστον είναι έτοιμος.
πίσω και μπροστά δεν είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός. Και βεβαίως δεν έχει προπονητή. Ξεκινάει από πίσω ο Παναθηναϊκός. Όποιος δεν έχει προπονητή, ξεκινάει με δύο βήματα μείον πίσω. Ναι, βέβαια. Ξεκινάει με μείον. Δηλαδή, και μάλιστα τώρα κάπου είδα ότι ψάχνει ο Παναθηναϊκός προπονητή από τώρα. Πρέπει. Κάτσε να βγει ο τελικός. Μην βγάζει διαρροή για προπονητή δύο μέρες πριν τον τελικό. Πρέπει να είσαι ερασιτέχνης για να το κάνεις. Βγάζει διαρροή. Εσύ ψάχνε. Αλλά δεν χρειάζεται το βγάλω. Εγώ δεν ξέρω αν θα το πάρω ή όχι. Άλλο σκέτο ότι θέλω, εγώ θέλω να το πάρω. Αλλά ω Παναθηναϊκό, για του φίλου του Παναθηναϊκού, ρε Αλαφούζο, είναι δυνατόν να βγάζει τώρα διαρροή. Ναι, ρε παιδιά. Για το ότι ψάχνει. Λε και δεν το ξέρει ο Κόντι ότι είναι προσωρινό. Πρέπει δηλαδή να μπει σε διαδικασία να του πει: αχ, θα πάρουμε προπονητή, θα φύγει ο Κόντι, θα κάνει. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό. Μου φαίνεται λίγο παράλογο. Ερασιτεχνικό. Ναι, πα να δώσει ένα τελικό ο οποίο. Νομίζω στον κόσμο του Παναθηναϊκού δεν θα φτιάξει το κλίμα. Έλα, έλα, Γιωργάρα, εδώ καλύτερα για να σε έχουμε τέτα τέτα. Πες μέσα. Ναι, ναι. Ακούγεται κάτι, κάτι από τα ηχεία, ακούγεται. Ξέρω, ξέρω. Άλλο αυτό. Κλείσα. Έχουμε Γιώργο Στράτζελ για να μας δώσει κλίμα, γιατί από αύριο θα είναι στα μεζεδάκια και στα τσιπουράκια. Μόνο εμάς λες που θα πάμε στον Ντίσεντορφ. Τι έγινε. Έλα, θα τα πούμε, θα φτιάξω. Έλα, θα τα φτιάξουμε. Μην αγχώνεσαι, εσύ. Μην αγχώνεσαι. Θα έχουμε Γιώργο Στράτζελ τώρα να μας πει τι και πώς, γιατί η πόλη πάει να φέρει double. Με δύο διαφορετικές ομάδες μετά από 48 χρόνια. Ναι. Έτσι. Ναι. Τότε ήταν ΠΑΟ και Ηρακλής, δηλαδή ακόμα και οι συγκυρίες, ακόμα και οι συγκυρίες είναι για να φέρουν, να αλλάξει το τροπάριο. Λοιπόν, Γιωργάρα, πάμε τώρα στα ρεπορταζιακά μετά το όσα μας είπατε για την αστυνομία. Εντάξει, απλά να αναφέρουμε επίσης ότι η αποστολή είναι καθοδόν, δεν έχει φτάσει ακόμη στο Βόλο. Υπήρχαν οπαδοί του Άρη που περίμεναν την ομάδα και στα Διόδια, των Μαλγάρων, αλλά και στην Κατερίνη. Ναι. Και δεν ξέρουμε ακόμα από αλλού, ενδεχομένως και πιο κάτω. Πολύ πιθανό να περίμενε κόσμος του Άρη. Υπάρχει υποδοχή σίγουρα και στον Βόλο, γιατί και εκεί υπάρχουν φίλοι του Άρη. Ναι. Αντιλαμβάνεται ο καθένας όσο περνάνε οι ώρες, όσο πλησιάζουμε σε σέντρα του τελικού, ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι, και ειδικά αυτό πρέπει να το αντιληφθούν ο κόσμος και ο αξιμάτιος, τη δίψα που υπάρχει στο κλαμπ για την κατάκτηση του κυπέλου. Έτσι, δεν υπάρχει το παραμικρό στο μυαλό όλων πέρα από την κατάκτηση του τίτλου. Αγωνιστικά δεν ανακοίνωσε αποστολή ο προπονητής του Άρη, που σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει γνωστές και επιλογές, ποιοι παίκτες έμειναν κιόλας εκτός αποστολής, γιατί θυμίζω ότι μιλάμε για κύπελο, οπότε Παναγίδης και Αγοραστός πρέπει να είναι σίγουρα στην αποστολή. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη ποιοι έχουν μείνει εκτός αποστολής για το Μάρτιο Σαββάτου. Προβλήματα δεν υπάρχουν. Χθες ήταν ανοιχτή η προπόνηση. Πολλοί είδαν για παράδειγμα τον Φαμπιάνο να μην παίρνει μέρος στην προπόνηση. Ή τον Κουέστα να κάνει πιο συντηρητικά, ή τον Αντουμπάτζο να μην μπαίνει τόσο δυνατά. Να βγάζει όλο το πρόγραμμα της προπόνησης. Ήταν βάση πλάνου αυτό, ξεκάθαρα. Βάση πλάνου. Όχι, απλά δημιουργήθηκαν ερωτηματικά, υπήρξε μια ανησυχία. Πολλοί ρωτούσαν αν είναι κάτι ο Φαμπιάνο, αν θα παίξει ο Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο θα παίξει. Απλά είναι ποδοσφαιριστές και αυτός και ο Ντουμπάτζο και ο Κουέστα που έχουν παίξει σερή παιχνίδια και σε όλη τη διάρκεια των playoffs. Οπότε το πάνε πιο συντηρητικά για να είναι και πιο φρέσκοι. Γιατί σε αυτά τα παιχνίδια είναι ένα εντάλεπτο που χρειάζεται. Πάντως ο Άρης έδειξε φρεσκάδα με τον ΠΑΟΚ. Και ενέργεια και ένταση και με τη Λαμία που το γύρισε το μάτς. Έδειξε ότι η διαχείριση αυτού του διαστήματος που ο Άρης έπρεπε να κάνει διαχείριση για να φρεσκάρει την ομάδα, μάλλον πάει καλά. Ναι. Τουλάχιστον αυτό φάνηκε. Τουλάχιστον, αυτό φάνηκε. Ναι, το έτσι ακριβώς. Σίγουρα ο Άρης εκτός από την αγωνιστική ετοιμότητα το Σάββατο το βράδυ πρέπει να έχει και πνευματική ετοιμότητα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Το λέγαμε και χθες και μαζί με αφορμή την παρουσία μας στο Κλέαντης Βικελίδης και τη στήριξη από τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό και πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι αλήθεια ότι ο Μάτιος έχει ρίξει αρκετές ώρες δουλειάς. Υπό την έννοια ότι τα τελευταία 24 ώρες της προπονήσης συνεχώς κάνει κουβέντες με τους παίκτες του, είτε ομαδικά είτε σε διάφορα τέτα-τέτ που έχει στις προπονήσεις. Και θα συνεχίσει να έχει μέχρι να βγει η ομάδα στην ώρα του τελικού. Κοίταξε, τώρα σε ό,τι αφορά την προσέγγιση, θα φανεί από τις επιλογές που θα κάνει στην αρχική ενδεκάδα. Ναι. Αν θα είναι ο Μάνου στο αρχικό σχήμα. Μπράβο. Εκεί θα φανεί το πώς θα το προσεγγίσει ο Άρης. Εσύ τι πιστεύεις, Γιώργο, σε μια πρώτη ανάγνωση, είναι νωρίς? Εγώ επειδή μιλάμε για... Ναι, είναι νωρίς. Εντάξει, είναι νωρίς γιατί υπάρχει και αυριανή προπόνηση. Ακόμη δεν έχει κατασταλάξει και είναι λογικό και ο Μάτιος. Ακόμη το σκέφτεται, ακόμη το επεξεργάζεται και με τους συνεργάτες του. Είναι ένα εντάλεπτο. Έτσι. Πολύ σημαντικό είναι εντάλεπτο. Εγώ για παράδειγμα θα βάζα Μάνο
Θα βάζω. Και θα έτρωγε σε ένα εξτρέμ. Το συζητήσαμε το πρωί. Θα έτρωγε σε ένα εξτρέμ. Ζουλταρίτα θα βάζω. Αν βάζει Ζουλταρίτα Μάνου, το πρωί κάναμε μια κουβέντα εδώ με τον Κωστή. Μήπως να τους έβαζε όλους αυτούς. Αλλά μην έβαζε Ζαμόρα ή Σαβέριο. Και να μην έβαζε Σαβέριο και να έβαζε. Κοίταξε. Υπάρχει μία. Μπράβο αυτό. Υπάρχει. Τέσσερα χαφ. Όχι, υπάρχει. Και μία σκέψη, μία δοκιμή, αν θέλεις, που έγινε στις προηγούμενες προπονήσεις από το Μάτζιο με τον Μάνου στα άκρα. Τώρα. Με τον Μάνου στα άκρα. Οπότε να συγκρίνει και να γίνεται ένας ακόμη χαφ. Να γίνεται ακόμη ένας χαφ. Okay. Είναι μία σκέψη, μία σκέψη, μία επιλογή, αν θέλεις. Ξέρεις, που γιατί, την έχει. Γιατί έχει δημιουργία πολύ ο Μάνου. Του Άκη, έχει Μάτζιος. Δημιουργία που μα θα του χρειαστεί δημιουργία. Όποτε δεν έχει ο Άρης το Μάνου μέσα, βλέπεις ότι υστερεί στο κομμάτι της δημιουργίας. Μπράβο, μπράβο. Δηλαδή και με τον Μπάουκ, θα μου πεις, εντάξει, έτσι πήγε και το παιχνίδι στο πρώτο μικρό. Με τρία χαφ, ο Άρης περίμενε πίσω από την μπάλα και περίμενε να χτυπήσει την κόντρα. Αλλά δεν μπορεί να παίξει χωρίς το Μάνου, δεν έχει τη δημιουργία μπροστά. Δεν έχει το κάθετο παιχνίδι. Σωστά μιλάς. Δεν το έχει δοκιμάσει, νομίζω, το έχει δοκιμάσει αυτό με εξτρέμ το Μάνου. Μπορεί να το ετοίμαζε και να το δούμε Φάνης Μπαστούνης. Ναι, δεν ξέρεις. Στο αγωνιστικό βάζει συμπεράσματα. Θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι, σε κάποια παιχνίδια για πολύ λίγο. Τον, μπράβο, okay. Για πολύ λίγο τον έχει χρησιμοποιήσει. Γιατί είναι αλήθεια ότι δεν παίρνει και κάτι από τους άλλους εξτρέμ. Όχι, δεν παίρνει. Με ξέρεις τον Σουλεϊμάνοφ, ο οποίος. Έχει καμπανεβάσματα να πω. Έχει καμπανεβάσματα, αλλά βοηθάει ανασταλτικά. Ναι, ο Σαβέριο, για παράδειγμα, δεν βοηθάει ούτε ανασταλτικά ούτε δημιουργικά. Ο Σαβέριο. Ο Ζαμόρα είναι μια περίπτωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χτυπήσει ο Άρης στην κόντρα. Είναι ένας παίκτης που το έδειξε και με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια. Με το πλάνο που χρησιμοποίησε στη Λεωφόρο και ο Άρης έφυγε με διπλό Άκης Μάρκος, του βγήκε με τον Ζαμόρα να σκοράρει. Πώς σε μια από τις αντιπιθέσεις που έβγαλε, ο Άρης. Υπάρχουν σκέψεις ακόμα, είναι ανοιχτά τα πράγματα σε ό,τι αφορά το αρχικό σχήμα. Στην άμυνα δεν νομίζω να αλλάξει πράγματα. Τον Μπάζο Μοντόγια. Μπράβο Φαμπιάνο. Ναι, εντάξει, μπράβο Φαμπιάνο. Κουέστα, Μόρον στην κορυφή. Οπότε τα ερωτηματικά θα απαντηθούν με το τι θα κάνει με τον Μάνου Γκαρθία. Αύριο στην δηλαδή, αν δεν πει ο Μάνου Γκαρθία, θα δούμε τριάδα στον άξονα με Ζουλεξάρη, Βερστράτε και Ταρίντα, τους δύο εσωτερικούς μέσους, όπως είδαμε δηλαδή και με τον Μπάουκ. Αν χρησιμοποιηθεί στον άξονα ο Μάνου, θα δούμε Ζουλ Ταρίντα σίγουρα δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Αν δούμε τον Μάνου στα άκρα, εκεί λίγο περιπλέκεται. Είναι πιο περιπλοκή κατάσταση. Αλλά και εκεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Ταρίντα ως ρόλο, σε ρόλο επιτελικού μέσου ούτως ή άλλως. Αύριο φεύγετε με Βασίλη Βλαχόπουλο. Βέβαια. Οι συνεντεύξεις κλπ. 4 ώρα. Ναι. Κοινή συνέντευξη τύπου και 6 ώρα. Για φωτογραφίες στο Θεσσαλικό. Ή ένα τέταρτο. Ένα τέταρτο. Αύριο θα είναι σαν όπως είμαστε εμείς την πρώτη μέρα στο Τίσατο. Κουζάκια, τσιπουράκια θα πάνε συνέντευξη. Την πρώτη από τις 8 που πάμε. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Στράτσαρη που μας βάνησε τα μάτια μας. Καλό δρόμο και αύριο. Καλό δρόμο και θα σε έχουμε βεβαίως. Εμείς θα πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε εντός ορθών. Επόμενος. Πάμε. Όποιος παίρνει κάθε μέρα δεν γίνεται δουλειά. Παιδιά, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Καλησπέρα, επόμενος. Καλησπέρα, παιδιά. Καλό ο Παναγιώτη. Να μιλήσει και νέο κόσμο, παιδιά. Θέλουμε και τον νέο κόσμο. Που... Έλα, γορίνα μου, έλα. Βρεθήκαμε στο εξωτερικό. Βρεθήκαμε και προχθές έξω από την Τούμπα που σου είπα να μεταφέρει στο φιλαράκι σου κάτι που δεν χρειάστηκε ούτε καν να το μεταφέρει. Πάμε στο σημερινό κομμάτι. Συμφωνώ απόλυτα με το Σαρό. Απλά θέλω λίγο να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Να μου το κάνετε εσείς, να μου το εξηγήσετε. Ωραία. Έγινε η στραβή με την αστυνομία. Ναι. Αυτά τα παιδιά γιατί συνέχισαν τη διαδρομή τους προς τη Λαμπράκη? Πού ακριβώς θέλανε να πάνε? Βγήκανε, θα σου πω, επειδή ακολουθούσα την πορεία με τη μηχανή με τον Γιώργο. Πήγαν να βγουν από τη Σταγυρή τη Ίσια πάνω για να βγουν περιφερειακό. Πήγαν να βγουν από εκεί περιφερειακό, είχε αστυνομία πάνω στον περιφερειακό. Ξαναγυρίσανε πίσω και πήγανε. Ποια είναι η άλλη έξοδος που βγαίνει στον περιφερειακό από τη Λαμπράκη δεξιά πάνω? Διαγόρα. Από τη Διαγόρα. Πήγανε να περάσουν, δηλαδή να βγουν τα παιδιά από Διαγόρα. Από τη Διαγόρα, γιατί είχαν κλείσει αυτή την άλλη έξοδο από τον περιφερειακό, ναι. Μπορείς να φανταστείς τι μπορούσε να γίνει εκεί σε εκείνο το σημείο ακριβώς. 5,5 ώρα το απόγευμα. Εγώ θα πω αυτό που βίωσα. Λάθος ξεκάθαρα της αστυνομίας. Ναι, λάθος αστυνομίας, δεν φταίνε τα παιδιά. Εμένα πάντως, εγώ τους πέτυχα με τη φανέλα του Πάουκ με αυτή τη στιγμή. Με την επαιτειακή, πέρασαν από μπροστά μου, μπορεί να μην έδωσα και σημασία. Δηλαδή, σκέψω ότι η αστυνομία οδήγησε τον κόσμο να περάσει από εκεί. Ναι, λάθος αστυνομία. Φυσικά. Είναι λάθος. Πήγανε να δημιουργήσουν θέμα από το πουθενά. Μπράβο. Γι' αυτό λέμε ότι η αστυνομία σήμερα φόρεσε τη χειρότερη στολή τη. Γι' αυτό ζήτησα διευκρίνηση. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Γεια σου, να είστε καλά. Φτάνουμε στον περιφερειακό.
και πλησιάζουν, βγάζουν αυτοί που ήταν πάνω στις μηχανές, βγάζουν όλα τα κράνη για να μην καταλάβουν ότι δεν υπάρχει διάθεση επεισόδια. Ακριβώς. Τους λένε και τους βγάλετε τα κράνη για να δείξουν. Και λέει, να ξέρετε αν δεν φύγετε, θα σας χτυπήσουμε. Μάλιστα, τόσο καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Πάμε, χαίρετε, ναι. Καλησπέρα σας. Καλώς τον, καλώς τον. Παιδί. Αιχτής εδώ πέρα, σαρό μου, λογιστής. Έλα ρε λογιστή μου, κάτι από hands free πρέπει να μιλάς στο δρόμο. Στο δρόμο είμαι, παιδιά, συγγνώμη, δεν ακούω. Καλό δρόμο και με προσοχή. Έλα, ρίχτω. Πήρα να πάρω κι εγώ λίγο έτσι vibe από το κλίμα εκεί της παρεούλας σας της ωραίας. Νίκο μου, πας να μας την κάνεις, ακούω, ε. Τι εννοείς? Από τη νέα σεζόν. Εντάξει. Το έχει προαναγγείλει πολύ καιρό, ρε παιδιά. Εδώ και καιρό, ναι, εντάξει, παιδιά. Εύχομαι αυτό που ήθελες από πέρσι, αν θυμάμαι καλά. Και όχι μόνο από πέρσι, έχουμε. Τέλος, δεν είναι μόνο. Εύχομαι να κάνεις πράγματα τα οποία σε κάνουν πραγματικά χαρούμενο. Μπράβο. Μπράβο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα, να δώσω ένα συγχαρητήρια στον προπονητή σας και στην ομάδα σας για φέτος. Ταξίζατε, νομίζω, περισσότερο από όλους, γιατί δείξατε προσήλωση μέχρι τέλους. Πολύ προσήλωση και πολύ φόκους, όντως. Αλήθεια. Διαβάζω, παιδιά, τη βιογραφία του προπονητή της ΑΕΚ, του Αλμέιδα. Ειλικρινά σας λέω, το συμπάθησα 10 φορές παραπάνω αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Έχει περάσει πολλά ζόρια με βαριές μορφές αλκοολισμού. Είχε, ναι, θέματα. Έχει ζόρι, ναι, πολύ πίσω. Είχε, όντως. Αλήθεια λες. Πέρασε ζόρικα. Έχουμε τη νέα χρονιά που θα μας έρθει, γιατί ορίστηκαν οι ημερομηνίες του πρωταθλήματος. Να πάμε 17 με 18, μάλλον Αυγούστου, Σέντρα. Ναι. Να γουστάρουμε το πρωτάθλημα μέχρι τέλος Μαΐου. Έτσι. Και να το πάρει πάλι όποιος πραγματικά δείχνει προσήλωση και το παλεύει μέχρι τέλος, παιδιά. Τίποτα άλλο. Είσαι ωραίος. Την αγάπη μας, καλό δρόμο. Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Μόνο αυτό. Επειδή είπες για πράγματα που του αρέσουν, το παγωτό του άρεσε σίγουρα του Νίκου. Ναι, γι' αυτό στον τζελάτο λάμπ τον περιμένουν πώς και πώς. Πώς και πώς. Που εβδομάδα θα πάω, να ξέρεις. Ανανά, κατά ύφη, λεμόνι με μέντα, μάγκο, νουτέλα, μιλφέι, καϊμάκι, όλες οι γεύσεις του Gelato Lab. Βαφλάκια, κρέπες με παγωτό, frozen yogurt, μεγάλο Αλεξάνδρο 10 στα μπελόκυπους. Lab. Gelato. Παιδιά, έφαγα κατά ύφη, γλύφω ακόμα τα δάχτυλά μου. Νουτέλες, καϊμάκι, άστο, είναι εξαιρετικό το παγωτό και θα το καταλάβετε την πρώτη γεύση, παιδιά, που θα βάλεις στο στοματάκι σας. Φαίνεται ότι τα υλικά είναι. Gelato Lab, μεγάλο Ξάνθο 10 στου Αμπελότυπου, στο παγωτό όπως παλιά και χονδρική και λιανική. Πάμε στον κόσμο, είναι Χριστουγεννιάτικο δέντρο, κατά κόκκινο. Ναι, ναι, ναι. Πάμε, ναι. Ναι, καλησπέρα, φίλε. Καλώς ονα. Γεια σας. Καλώς ονα. Είμαι ο Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη, σας παίρνω τηλέφωνο. Γεια σου, ρε Άντριο. Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σου. Σ' άκουσα εχθές, περίμενα εχθές, δεν με βγάλατε στο τηλέφωνο και θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί από εσάς άκουσα ότι έπαιζαν η ομάδα, ο ΠΑΟ και οι γυναικείες και έβαλα το σταθμό το Άξιο 24 και το είδα. Σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, να χαρά μας. Χαρά μας. Να σας κάνω μια διευκρίνηση. Βεβαίως. Που δεν την ξέρετε. Είπατε ότι το Wembley δεν παίζει κανένας μέσα στο παιχνίδι. Στη χρονιά. Στη χρονιά δεν παίζουν σύλλογοι. Ναι. Ναι, ναι. Δεν το έχω μπει κάποια ομάδα, ρε παιδί μου, για έδρα. Ναι. Ναι. Από την Αμερική έρχονται και παίζουν. Εγώ παρακολουθώ το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και είμαι Jets. Α, το MLS, το MLS παρακολουθείτε. Δεν είναι MLS, αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Α, το American Football, ναι, okay, εντάξει, όχι το American Soccer. Football, ναι, ναι, όχι Soccer, ναι. Κάθε χρόνο, να ξέρεις, κάθε χρόνο έρχονται παίζουν 4 ομάδες στο Λονδίνο. Mm-hmm. Οι δύο αγώνες είναι στην Tottenham και οι δύο στο Wembley. Μόνο οι Jaguars έρχονται στο Wembley. Και ο αγώνας είναι 20 Οκτωβρίου στο Wembley και 15 Μαΐου. Τι λες? Στο Wembley. Ναι, μας έκαναν και σοφότερους. Σωστός. Ναι, το, ναι, εγώ όταν είχα πάει στο Wembley πέρσι, μας το είπαν ότι χρησιμοποιούν αγώνες rugby. Ναι. Κάνουν προτάσεις, το ποτάσμα της Αμερικής έρχονται και το κάνουν. Αυτός που έχει τα Jaguars, μόνο αυτή η ομάδα είναι εδώ και 10 χρόνια πάει στο Λονδίνο. Mm-hmm. Έδωσε το 2019 $1,2 εκατομμύρια να αγοράσει το Wembley. Και δεν το πουλήσανε. Εκεί είναι ναός. Είναι ναός. Ναι, τώρα χτίζει γήπεδο 1,400. Ψήτω και κατά εδώ να αγοράσει καμιά ομάδα του μπάσκετ. Να πάρει ο Χατζόπουλο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε γερός, Άντριου. Φιλιά στη Νέα Υόρκη. Φιλιά στη Νέα Υόρκη. Την αγάπη μας. Μόνο τα Jaguars. Τα Jaguars παίζουν το Wembley. Έγινε Jaguar. Φιλιά σου, Jaguar. Γεια σου, Jaguar. Πάμε στον επόμενο Πάνθυρα. Ναι, Jaguar, Πάνθυρα, εδώ ο Λεοπάρδαλης. Ναι. Ναι. Γεια σας, γεια σας. Εγώ μιλάω, καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον να. Καλησπέρα.
Πάμε από τα Τζάγκουαρ, πάμε στα Φιατάκια και στα Λάντα τώρα. Πάμε στα Λάντα, γιατί πολλά δισεκατομμύρια ακούσαμε και ζαλιστήκαμε. Ναι. Μπράβο, ναι, ζαλίστηκα τώρα. Άσα να πάνε, ναι. Παναθηναϊκός Κώστας από Κατερίνη. Γεια σου, ρε Κώστα, καλώ ήταν. Έλα, ρε Σιμάκη. Καταρχήν, συγχαρητήρια για τον ΠΑΟΚ. Είχε την καλύτερη ομάδα για το πρωτάθλημα. Το άξιζε. Το άξιζε και αυτή είναι την αναγνώριση. Νομίζω ότι την απολαμβάνουμε πάρα πολύ εμείς του ΠΑΟΚ. Όχι μόνο τώρα στα play-off. Γενικά όλη τη χρονιά. Έτσι. Ναι, είχε πάθει βέβαια κάτι blackout. Καλά. Ποιος δεν παθαίνει. Όλοι παθαίνουν. Ναι. Αλλά σηκωνόταν πάντοτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, παιδιά, εγώ έχω παρακολουθήσει είτε από την τηλεόραση είτε από το γήπεδο 15 τελικούς του Παναθηναϊκού. Ναι. Από τότε που θυμάμαι εγώ δηλαδή. Ναι, ναι. Είναι ο μοναδικός, αυτός είναι ο 16ος τελικός, δεν μου κάνει καμία αίσθηση. Εύχομαι και πιστεύω ότι θα το πάρει ο Άρης. Αμήν. Και αμήν, το Παναγία. Εύχομαι και το πιστεύω γιατί έχει καλύτερη ομάδα, δεν έχει αυτό το... Αυτό το διαλυμένο σωματείο που είμαστε εμείς δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Να παίρνει τον βοηθό του προπονητή που έδιωξε στα Χριστούγεννα. Είναι και αυτό ένα φοβερό σκηνικό. Δηλαδή, Μιχάλη, αν αυτός ο Άρης ή αυτή η φετινή ομάδα του Άρη δεν πάρει αυτόν τον Παναθηναϊκό τώρα, δεν θα πάρει ποτέ κύπελο. Αλήθεια, η συγκυρία είναι πάρα πολύ καλή για τον Άρη, συμφωνώ πάρα πολύ. Σοβαρός να είναι ο Άρης και... Η συγκυρία είναι ιδανική για τον Άρη, ναι. Αν παιχτεί 50-50 η διαιτησία, εγώ πιστεύω θα το πάρει ο Άρης στο κύπελο. Ναι. Δεν θα διαφωνήσω κι εγώ. Και μακάρι να το πάρει, μήπως γιατί χρειαζόμαστε ένα ηλεκτροσόκ στον Παναθηναϊκό, μήπως αλλάξει κάτι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να είσαι γερός. Ήθελα να πω, παιδιά, γεια σας. Το σπιτάκι είναι μαζί μας. Σπιτικός γύρος ψιλοκομμένος σε λωρίδες, ψημένος στα κάρβουνα από άλλο πλανήτη. Μαλακά καλοψημένα σουβλάκια, μπαμπάτσικα, ζουμερά. Σνίτσελ με τραγανή κρούστα, να σου τρέχουν τα σάλια. Καραολί και Δημητρίου 90 στο Νεβοσμό. Το στέκι του Καλοφαγά. Με λαχταριστά φαγητά και ειδικά κρεατικά. Στο Νεβοσμό, δεν ξεχνάμε. Σπιτάκι, Καραολί και Δημητρίου 90. Στον κόσμο! Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, μήπως είμαι εγώ, παιδιά. Βέβαια. Εσύ πεντακάθαρα σ' ακούμε, αδερφέ. Καλώς ο παιδί. Α, μάλιστα. Καλησπέρα στο Μιχαλάρα. Καλησπέρα, κουλ. Καλώς όνα. Ήθελα να σου πω μια κουβέντα, κουλ. Ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί εγώ βγαίνω πάρα πολύ σπάνια και βγαίνω συνήθως όταν σκουραίνουν τα πράγματα για το Λούτσι. Για τον αγαπημένο μου Λούτσι. Ναι. Και θέλω να εξηγηθώ. Καλά, τώρα είναι πάνω στο άλογο πάντως. Δεν έχω σκουρίνει. Τώρα είναι ο Λουτσέσκου πάνω στο άλογο και καλπάζει. Στην παιδιάδα τώρα. Είναι σε καλή φάση. Πάρα πολύ σωστά. Ναι. Αλλά εγώ βγαίνω όταν σκουραίνουν τα πράγματα. Συνήθως, ναι. Ναι, ωραία, ωραία. Και λέω, ρε παιδιά, και είμαι από αυτούς, δεν ξέρω άμα με θυμηθείς, είμαι από αυτούς που λέω ότι ο Λούτσι είναι ο μοναδικός προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ που έχει αντιστρέψει πάρα πολλές φορές την αρνητική... Γι' αυτό και τον Καραγουστάρο με τρέλα. Αυτός είναι ο λόγος. Και έχει και κοχώνες να είναι απέναντι σε αυτούς που φωνάζουν και να ορθώνει ανάστημα. Δηλαδή είναι και θέμα συμπεριφοράς. Είναι και θέμα χαρακτήρα. Έτσι που με φτιάχνει εμένα. Μπράβο. Πάρα πολύ σωστά. Και αυτό είναι που με φτιάχνει και εμένα, γιατί και προπονηταράδες που είχαμε, εάν δηλαδή γινόταν το κλίμα λίγο αρνητικό, δηλαδή με... Κατέρεαν. Μέσα σε 2 μήνες ήταν τελειωμένοι. Τους έπαινε από κάτω, ναι. Αυτός ορθώνει ανάσημα και σηκώνεται ξανά. Είναι μαγητής, είναι φάιτερ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Το έχει κάνει, είναι η τέταρτη φορά, κουλ, που το κάνει. Ισχύει. Αλήθεια λες. Να είσαι καλά, φιλαράκι μας, να τους προλάβουμε όλους. Καλή δύναμη. Παιδιά, ζουμερή, γιατί είναι γεμάτο το κέντρο, έχει 6-7 γραμμές εδώ συνέχεια. Χαίρετε, ναι. Μήπως είμαι εγώ. Ναι, εσείς. Καλώς την. Γεια σας, Λεβέντε. Καλώς την πρωταθλήτρια. Καιρό έχουμε να σας ακούσουμε. Ναι, να μην σας ενοχλώ. Έχετε πολλή δουλειά, σας απολαμβάνω. Μιχαλάκι μου. Με όλη μου την καρδιά. Με όλη μου την αγάπη. Να κερδίσει ο Άρης και δυο μακεδονικές ομάδες να υψωθούν σημαίες στο Μέγαρο, στη Θεσσαλονίκη, στο Δημαρχείο. Μεγάλη υπόθεση. Αξίζει ο Άρης να το πάρει. Μακάρι. Είναι καλή ομάδα. Δεν σου λέω ψέματα. Μακάρι, τι ψέματα να πείτε τώρα, μακάρι. Όχι, δεν λέω,
κάνω υποκρισία. Ο Άρης έχει καλή ομάδα και εύχομαι να κρατήσετε την ψυχραιμία σας, να μην είσαστε κάτω το κεφάλι, ψηλά το κεφάλι. Και εσύ Νικόλα μου, είσαι υπέροχος με την αναμετάδοση, σε θαυμάζω. Και σου εύχομαι τα καλύτερα. Την αγάπη μου, την και αγάπη εγώ θέλω να είσαι γερή, δυνατή και να σ' ακούμε. Φιλιά, να βγει. Να σ' ακούμε. Η πιτσαρία τη καρδιά μα είναι εδώ. Και τι να σα πρωτοπούμε, η πίτσα Ράφαελ μα στηρίζει και εμεί τη στηρίζουμε διπλά. Αγαπάμε πίτσα Ράφαελ. Ένα μαγαζί, Value for Money, καταστήματα σε Τούμπα, Πολύχνη, Εύωσμο, Καλαμαριά. Η Ράφαελ πίτσα παντού. Τα φιλιά μα, το υπέροχο team τη Ράφαελ. Και μην χάνετε χρόνο, πάτε, δοκιμάστε και υπάρχει ποιότητα. Ένα μόνο θα πούμε. Ραφαέλ, παιδιά, και τώρα πάλι Ραφαέλ τρώγανε εδώ έξω και σαλάτες, ο Καλατζής, εντάξει, είχε... Λοιπόν, έχω είδηση, τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός από τη ΔΕΑΒ, είναι η δεύτερη ομάδα που τιμωρείται πλέον με έδρα, τιμώρησε με μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών, τον Παναθηναϊκό θα πνιχτείς βεβαίως από του χρόνου για το μάτς, για το τι έγινε με τον Ολυμπιακό. Να πάρουμε ένα ακόμα. Χαίρετε, ναι. Ναι, ναι. Καλώς τον. Γεια σας, από Αθήνα παίρνω το τηλέφωνο. Καλώς τον, για να πάμε. Παοξής, παίρνω τηλέφωνο όμως να δώσω συγχαρητήρια και στους δυο σας για, για την πολύ ωραία εκπομπή που κάνετε. Να σε καλά. Χάρηκα ιδιαίτερα το βιντεάκι που είδα στο YouTube που, που είδατε μαζί το μάτσι Παοξής και Αριανή. Μακάρι να φτάσουμε ξανά σε τέτοια επίπεδα μπορούμε, να μπορούμε να πηγαίνουμε στα γήπεδα Παοξίδες Αριανή όλοι μαζί. Με την καζούρα μας. Θέλουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα αυτό και να και το βλέπετε κιόλας. Αυτό ήταν ο λόγος που ξεκινήσαμε. Αυτό παίρνω. Για να σας δώσω συγχαρητήρια και ο κύριος Σαρόγλου είναι εκπληκτικός και εσείς πάρα πολύ καλός. Να είστε καλά. Ειδικά στην απογευματινή εκπομπή, να σου την αλήθεια, στην πρωινή δεν συμφωνώ το τίτλο αυτό που έλεγε, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Είναι περισσότερο απογευματινό φαν. Ναι, εντάξει. Δικό σας και του κύριου Σαρόγλου. Καλή επιτυχία να έχετε. Πάντα έτσι. Να είστε καλά, αδερφέ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν. Θα πάρουμε άλλο, δεν παίρνουμε άλλο. Όχι, όχι. Μα πετάξει κανένα γκίστρο τώρα. Σωστά, γιατί. Το τσαφαρί έτσι. Τελειώσαμε. Αυτοί είμαστε. Δεν είμαστε και για χόρτα. Η εκπομπή του άλλου ρουφιέται. Έτσι. Ναι. Ρουφιέται η εκπομπή. Όσο ρουφίξατε, παιδιά, ρουφίξατε. Πολύ. Μιχάλης μπαίνει σε μούντο όπως ήμουν εγώ την προηγούμενη εβδομάδα. Πλέον αγωνία. Τρώει τα νύχια του. Ζάνα, κάνα ζαναξάκι λίγο. Άμα σε πιάνει ένα. Εμένα δεν με έπιασε. Θε για γουρούνι να πάρει εσύ. Έρχεται Αλέξανδρος Τσίγκος. Καλό βράδυ σε όλους. Μετρόπολης 95 και 5. Ευχαριστούμε και τον Θανάση Πολίτη, βρέθηκε στη ρύθμιση του ήχου. Το Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο production και τη Μαρία Λάμπρου στη γραμματεία. Δημήτρης Καλαϊτζής για δελτίο πολιτικών ειδήσεων από εμάς. Αμπιεδώ!